Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις αθλολογίες εδώ στο Star TV να δούμε όλα τα αποτελέσματα αγώνων του Σαββατοκύριακου αλλά και πολύ σημαντικά θέματα. Θα δούμε μια συνέντευξη πάρα πολύ όμορφη με τον κύριο Αρθούρο Κουρί, έναν πρώην ποδοσφαιριστή, επί σειρά ετών ποδοσφαιριστής της Λευκύμης, ο οποίος μας μίλησε στη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης Λευκύμη-Κοζάνη και είπαμε πολλά. Μεγάλος γκολτζής και με πολύ μεγάλο φανατικό κοινό. Θα δούμε βεβαίως τι έγινε στην αναμέτρηση της Λευκύμης κόντρα στην Κοζάνη, το τρίποντο για την κυρκυριακή ομάδα, το πέναλτι με τον Λούκα Μπουλάτοβιτς, τους τρεις πολύτιμους βαθμούς, γκολ, φάσεις αλλά και δηλώσεις πρωταγωνιστών. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Τριανταφύλλο από το Solar για όλα αυτά τα εκπληκτικά πράγματα που έχει κάνει τις τελευταίες μέρες και ο ίδιος αλλά και ο σύλλογος και βεβαίως θα δούμε όλα τα αθλητικά νέα των ημερών. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να είσαστε καλά. Μας βλέπετε και μέσω της σελίδας του Star TV στο Facebook. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα του διημέρου που προηγήθηκε. Ξεκινάμε με τη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και τον δεύτερο όμιλο. Πάμε να δούμε τι έγινε για την 17η αγωνιστική. Όχι πολλά πράγματα η αλήθεια είναι. Δύο αποτελέσματα έχουμε μόνο. Οι υπόλοιποι αγώνες αναβλήθηκαν. Ο ΦΑΜ, ενώ ξεκίνησε να ταξιδεύει για την Κοζάνη προκειμένου να αντιμετωπίσει την ομάδα των Ποντίων, τελικά λόγω του χιονιού που υπήρχε στο γήπεδο, γύρισε πίσω η κυρκυριακή ομάδα και το παιχνίδι δεν έγινε, όπως και άλλα παιχνίδια. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τι προηγήθηκε για την 17η αγωνιστική της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Εδεσαϊκός Μακεδονικός 2-0 και Λευκύμη Κοζάνη 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έγιναν από εκεί και πέρα. Μέγας Αλεξάνδρος Τρικάλων Γιαννιτσά, Αθλητική Ένωση Ποντίων ΟΦΑΜ, Κτηνοτροφικός Αστέρας Ηρακλής Αμπελοκήπων και Θύελλα Σαρακινών, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας είναι οι αναμετρήσεις που αναβλήθηκαν λόγω των καιρικών συνθήκων. Πάμε να δούμε λοιπόν μετά από αυτά τα δύο αποτελέσματα τη βαθμολογία για τον δεύτερο όμιλο. Ο Μακεδονικός είναι στην πρώτη θέση έχοντας 37 βαθμούς. Ακολουθεί η ομάδα της Κοζάνης που ιτήθηκε από την Λευκύμη με 32 βαθμούς. Ο Εδεσαϊκός έχει 29. 27 για την Αθλητική Ένωση Ποντίων, 24 βαθμούς για την ομάδα της Λευκύμης μετά την νίκη της. Ο Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας έχει 23, η Θύελλα Σαρακινών 21, όσους και ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων. 19 για τα Γιαννιτσά, ο ΦΑΜ στους 17, και ο Τροφικός Αστέρας 12, και η Ηρακλής Αμπελοκήπων 9 βαθμούς. Βεβαίως υπάρχει παιχνίδι λιγότερο στις περισσότερες ομάδες. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει 18η αγωνιστική. Οι αγώνες ξεκινούν στις 3. Να δούμε λοιπόν τις αναμετρήσεις. Κτηνοτροφικός Αστέρας Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, Γιαννιτσά Αθλητική Ένωση Ποντίων, Ηρακλής Αμπελοκήπων Θύελλα Σαρακινών. Έχουμε τον ντέρμπι μεταξύ των δύο κυρκυριακών ομάδων ΟΦΑΜ Λευκύμη, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Εδεσαϊκός και Κοζάνη Μακεδονικός. ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, εδώ παραμένουμε. Πάμε στο δεύτερο όμιλο και στις γυναίκες να δούμε πώς αναβλήθηκαν και οι τρεις αναμετρήσεις. Οι δύο μάλιστα αναβλήθηκαν πριν καν ξεκινήσουν, το Βέρεια Αμαζόνες της Πρωτείας και το Κύλων Κοζάνης Αοκέρκυρα 1996. Το παιχνίδι επιρροτών Ανατολής Κεραυνός της Πρωτικού ξεκίνησε, διακόπη όμως το 10ο λεπτό λόγω έντονης καταιγίδας και δεν μπόρεσε να συνεχιστεί. Χωρίς λοιπόν να έχουν γίνει αναμετρήσεις, η βαθμολογία δεν αλλάζει. Η Βέρεια στους 15 βαθμούς, Απειρούτα Ανατολής στους 11, οι Αμαζόνες της Πρωτείας έχουν 9, 8 για τον Κεραυνό Θες Πρωτικού, 7 για τον Αοκέρκυρα 1996 και 1 βαθμό για τον Κύλο Κοζάνης. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 8η και έχει τις εξής αναμετρήσεις. Κεραυνός Θες Πρωτικού, Αμαζόνες της Πρωτείας, Απειρούτα Ανατολής, Αοκέρκυρα 1996 και Κύλων Κοζάνης, Βέρεια. Πάμε να δούμε τώρα το τοπικό πρωτάθλημα. Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Αποτελέσματα 19ης αγωνιστικής. Κεραυνός Αγίου Νικολάου, Αστέρας Λιαπάδων 1-0. Την Ηλιακό Σαχαράβης Αναγέννηση Περιβολίου 2-0. Αστέρας Πετρητή Ολύμπος Γαρίτσας 4-0. Αχιλλέας Νυμφών Ολυμπιάδα Καρουσάδων 1-2. Οδυσσέας Αυλιωτών Αστέρας Μωραϊτίκων 2-0. Αναβλήθηκε το παιχνίδι λόγω καιρικών συνθήκων Παξία Εκαναλίων, ενώ ο Κάβος πήρε τους βαθμούς από τον Ανδρόμητο Στρογγυλής 0-3 ανεφαγώνα. Στη βαθμολογία λοιπόν, μετά από 18 αγωνιστικές, η πολύποτε μία η οποία θα γίνει τις ερχόμενες μέρες. Την Ηλιακό Σαχαράβη στην πρώτη θέση με 52 βαθμούς, Αστέρας Πετρητή με 47, ο Κεραυνός Αγίου Νικολάου έχει 33, ο Όλυμπος Γαρίτσας είναι στους 31 βαθμούς, 30 έχουν οι Παξοί, 28 για την Αναγέννηση Περιβολίου, 26 για τον Κάβο, 24 για τον Αχιλλέα Νυμφών, 22 έχει ο Οδυσσέας Αυλιωτών, 21 ο Αστέρας Λιαπάδων, η Ολυμπιάδα με 20 βαθμούς, η ΑΕΚ Αναλύων με 18, ο Αστέρας Μωραϊτίκων με 8, ο Ατρόμητος στην τελευταία θέση καθώς δεν έχει βαθμούς και έχει παραιτηθεί από το πρωτάθλημα. Βεβαίως εκκρεμούν αναμετρήσεις για τη 18η αγωνιστική Αστέρας Μωραϊτίκων, Αστέρας Πετρητή
και για τη 19η αγωνιστική Παξί Κανάλια. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι η εξαναβολής αγωνιστική 16η. Έχουμε αγώνες ήδη μεθαύριο Τετάρτη 2 Μαρτίου. Θα γίνει η αναμέτρηση στο γήπεδο Ολύμπου, ΑΕΚ Αναλύων Όλυμπος, στις 3.30. Ο κεραυνός ο Γενικολό θα πάρει το παιχνίδι από τον Ατρόμητο Στρογγυλής, 0-3 ανεφαγώνα. Σάββατο 5 Μαρτίου και συνεχίζονται οι αναμετρήσεις. Στο Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίου, Αναγέννηση Περιβολίου Αστέρας Λιαπάδων, στο Δημοτικό Στάδιο Λευκύμης Σκάβος Αστέρας Μωραϊτίκων και στο Δημοτικό Γήπεδο Κασιόπης, στην Ηλιακό Ζαχαράβης Αχιλλέας Νυφών. Και οι τρεις αναμετρήσεις ξεκινούν 3.30. Την Κυριακή θα γίνουν δύο παιχνίδια. 3.30 Ολυμπιάδα Καρουσάδων Αστέρας Πετρητής στο γήπεδο Καρουσάδων και Καλός Οχοντών των Πραγμάτων Παξί Οδυσσέας Αυλιωτών. Αναμένουμε την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης. Πάμε τώρα στον Βόρειο Όμιλο, στην Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, να δούμε τι έγινε εδώ το διήμερο που προηγήθηκε. 16η αγωνιστική. Αστέρας Παρτίλα Εθνικός Περουλάδων 0-7. ΑΕΦ Άκων Κεραυνός Ποταμού 2-0. Ατρόμητος Άφρας Πάος Φακιανάκης 1-6. Δίας Κασιόπης Ηρακλής Φακερών 4-1. Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστρητών ΠΑΟ Κορακιάνας 3-6. Ενώ η Ομόνια πήρε το παιχνίδι και τους βαθμούς από το Κοντόκαλι 3-0 ανεφαγώνα. Στη βαθμολογία μετά από 15 αγωνιστικές, ο ΠΑΟ Κορακιάνας έχει 45, η ΑΕΦ Άκων έχει 42. Ο ΠΑΟ Σφακιανάκης έχει 35, ο Εθνικός Προελλάδων 25, όσους και ο Δίας Κασιόπης. 23 για την Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστρητών, 21 για την Ατρόμητο Άφρας, 15 για την Ομόνια. 14 έχει ο Ηρακλής Βακερών, 8 ο Κεραυνός Ποταμού και ο Αστέρας Παρτίλα με 7 βαθμούς. Το Κοντόκαλι έχει παραιτηθεί. Να σας πω όμως ότι σε ξαναβολής παιχνίδι για τη 15η αγωνιστική που έγινε την Τετάρτη που προηγήθηκε, Εθνικός Προελλάδων Ατρόμητος Άφρας 3-1. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική και εδώ η εξαναβολής αγωνιστική. Έχουμε όμως αγώνα μεθαύριο Τετάρτη. ΠΑΟ Κορακιάνας Κεραυνός Ποταμού 3.30 στο Δημοτικό Γήπεδο Παλαιοκαστρητών, ενώ ο Αστέρας Παρτίλα θα πάρει το παιχνίδι από το Κοντόκαλι 3-0 ανεφαγώνα. Το Σάββατο 5 Μαρτίου έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Εθνικός Περουλάδων, Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστρητών, ΑΕΦ Άκων Δίας Κασιόπης και ΠΑΟ Σφακιανάκης Ηρακλής Φακερών. Και τα τρία παιχνίδια ξεκινούν 3.30. Την Τετάρτη 9 Μαρτίου θα γίνει η τελευταία αναμέτρηση στο Αθλητικό Κέντρο Βλάση στο Κανόνι, Ατρόμητος Άφρας, Ομόνια. Μένουμε στην Α κατηγορία. Πάμε στον Νότιο Όμιλο να δούμε τι έγινε για την 16η αγωνιστική που προηγήθηκε. Θεία Λαγαρίτσας Μπενίτσες 0-3. Κεραυνός Τραγωτινών Κρόνος Αργυράδων 0-6. Μέγας Αλέξανδρος Ηρακλής Αγίων 10-2-1. ΑΕ Κανονίου Ορφέας Κανονίου 2-2. Ποσειδώνας Βιταλάδων ΑΟ Κέρκυρα 0-1. Ενώ βεβαίως το παιχνίδι με τις δύο ομάδες που έχουν αποχωρήσει δεν έγινε. Στη βαθμολογία λοιπόν Κρόνος Αργυράδων με 43. ΑΟ Κέρκυρα με 39. Μπενίτσες με 32. Ποσειδώνας Βιταλάδων με 28. Μέγας Αλεξάνδρος με 24, στη Λαγαρίτσας με 22. Εδώ έχει πάει λίγο ανάποδη βαθμολογία. Η ΑΕ Κανονίου έχει 23, είναι από πάνω. Ο Θεάς Κανονίου με 19. Η Ηρακλής Αιγαίων 17. Κεραυνός Δραγωτινών με 9 βαθμούς. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι η εξαναβολής. Μεθαύριο λοιπόν Τετάρτη, 2 του μήνα. Έχουμε μία αναμέτρηση. Ποσειδώνας Βιταλάδων Αθλητική Ένωση Κανονίου στις 3.30, ενώ ο Κρόνος Αργυράδων και ο Κέρκυρα θα πάρουν τις αναμετρήσεις ανεφαγώνα από τους αντιπάλους. Το Σάββατο 5 Μαρτίου θα γίνει μία αναμέτρηση, Μπενίτσας Ορφέας 3.30, την Κυριακή άλλες 2 για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Κεραυνός Δραγωτινών Ηρακλής Αγίων 10 και Θεία Λαγαρίτσας Μέγας Αλέξανδρος 3.30. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στο handball. Πάμε αρχικά στη handball premier. Να θυμηθούμε τη βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές. Η ομάδα του Δούκα προηγείται έχοντας 14 βαθμούς. Ο Φίλιππος Βέρειας έχει 10, όσους και ο Ζαφυράκης Νάουσας. Ο Φέακας έχει 9 βαθμούς, ο Άρης Νίκιας στους 5 και η Σαλαμίνα χωρίς βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική είναι το ερχόμενο Σάββατο, 5 Μαρτίου, όπου ο Φέακας παίζει εκτός έδρας με την Σαλαμίνα, ενώ θα γίνουν ακόμη δύο αναμετρήσεις. Δούκας Ζαφυράκης Νάουσας και Άρης Νίκιας Φίλιππος Βέρειας. Να σας πω ότι για το κύπελλο Ελλάδας στο handball πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι για τον τέταρτο γύρο. Ένα παιχνίδι αναμενόταν να γίνει και ένα έγινε. Αυτό του Ολυμπιακού κόντρα στον ΦΕΚΑ. Η κυρκυριακή ομάδα ιτήθηκε 37-26. Μένουμε στο handball, Α2 handball γυναικών δεύτερος όμιλος. Πάμε να δούμε τη δεύτερη φάση, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα για την πρώτη αγωνιστική.
Ελπίδες Αμιντέου, Ορφέας Ουρωτής, 20-22. Απόλλων Σταυρούπολης, Φιλίππος Βέρειας, 30-22. Ρεπό, Ηχείο Μαύρου του Κερκυραϊκού. Στη βαθμολογία λοιπόν, Απόλλων Σταυρούπολης και Ορφέας Ουρωτής έχουν από 2 βαθμούς χωρίς βαθμό οι άλλες 3 ομάδες, Ελπίδες Αμιντέου, Φιλίππος Βέρειας και Κερκυραϊκός. Η επόμενη αγωνιστική είναι η δεύτερη, η οποία θα γίνει το Σάββατο 12 Μαρτίου, όπου ο Κερκυραϊκός υποδέχεται τον Απόλλων Σταυρούπολης. Ο Φιλίππος Βέρειας παίζει με τις Ελπίδες Αμιντέου και έχει ρεπό η ομάδα του Ορφέα. Για την Β' Εθνική Handball Ανδρών, εκεί θα πάμε τώρα και τον δεύτερο όμιλο. Έχουμε την δεύτερη φάση και τα αποτελέσματα για την πρώτη αγωνιστική. Ο Κερκυραϊκός υποδέχτηκε τον Άρη Θεσσαλονίκη, ιτήθηκε 21-28. Εκμάθηση αθλημάτων Αγριά Βόλου 24-21 και Καστοριά Πανόραμα 18-39. Στη βαθμολογία λοιπόν το Πανόραμα έχει 2 βαθμούς, όσους και ο Άρης Θεσσαλονίκης αλλά και η εκμάθηση αθλημάτων χωρίς βαθμό Αγριά Βόλου, Κερκυραϊκός και Καστοριά. Η επόμενη αγωνιστική είναι το Σάββατο 12 Μαρτίου που θα γίνουν 3 αναμετρήσεις. Πανόραμα εκμάθηση αθλημάτων, Κερκυραϊκός Καστοριά και Άρης Θεσσαλονίκης Αγριά Βόλου. Αλλάζουμε άθλημα και πάμε στο πόλο. Πάμε να δούμε τι έγινε για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου G4, εκεί που παίζονται οι θέσεις 13 έως 16. Να δούμε λοιπόν τις ομάδες οι οποίες και στους δύο ομίλους καταλαμβάνουν τις τελευταίες βαθμολογικά θέσεις. Έγινε η πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ Χαϊδαρίου Ροή 9-4. Ο ΝΑΟΚ ιτήθηκε από τον ναυτικό ομίλο Καλαμάτας 11-5. Και έτσι λοιπόν η βαθμολογία έχει ως εξής. Ναυτικός ομίλος Καλαμάτας στους 7 βαθμούς, όσους έχει και η ομάδα της Ροής. 6 βαθμούς για την Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου, 3 βαθμούς για τον ΝΑΟΚ. Η επόμενη αγωνιστική είναι την ερχόμενη Κυριακή. Ο ΝΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την ΑΕΚ Χαϊδαρίου. Είναι μια ομάδα που για το πρωτάθλημα την είχε κερδίσει για το πρωτάθλημα της Α2 στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο είχε χάσει. Θα γίνει βεβαίως και η αναμέτρηση Ροή Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας. Πάμε στο μπάσκετ, πάμε στην ΑΣΚΑΒΔΕ, πάμε στο Βόρειο Όμιλο να δούμε τι έγινε το διήμερο που προηγήθηκε για την 16η αγωνιστική. Ο Κερκυραϊκός αντιμετώπισε την Νικόπολη και ιτήθηκε με 65-35. Ο Ιόνιος πήρε το παιχνίδι από τον Πορτέα Οικουμενίτσας 20-0 ανεφαγόνα, καθώς η ομάδα της Οικουμενίτσας δεν προσήλθε να αγωνιστεί. Θρύλος Ιωαννίνων Παραμυθιά 43-78 και Θέακας Πυροσαρτέων 66-56 με τους Μολοσσούς να μην αγωνίζονται έχοντας ρεπό. Στη βαθμολογία μετά από 14 αγωνιστικές, η Παραμυθιά είναι πρώτη με 25, ο Ιόνιος ακολουθεί με 24, οι Μολοσσοί έχουν 23, η Νικόπολη 21 βαθμούς, 19 για τον Θρύλο Ιωαννίνων, 17 για Πύρο Αρτέων και Θέακα, ο Κυρκυραϊκός έχει 16 και ο Πορτέας Οικουμενίτσας 9 βαθμούς με μείον 1 λόγω τιμωρίας. Η 11η αγωνιστική θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 5 Τρίτου, ενώ μεθαύριο θα γίνει και ο αγώνας Νικόπολη Ιόνιος εξαναβολής. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι η 11η αυτή η εξαναβολής λοιπόν. Το Σάββατο θα γίνει το παιχνίδι Πύρος Αρτέων Μολοσσή στις 4 και την Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι Θέακας Κερκυραϊκός στο ντέρμπι μεταξύ των δύο κερκυραϊκών ομάδων και Θρύλος Ιωαννίνων κόντρα στον Πύρο Αρτέων. Ρεπό έχει η ομάδα της Παραμυθιάς. Αφήνουμε την ΑΕΣΚΑΒΔΕ και πάμε στην Β' ΕΣΚΑΒΔΕ. Να δούμε τη βαθμολογία μετά από 12 αγωνιστικές, όπου η ΓΕΚ είναι στην πρώτη θέση με 20 βαθμούς. Ο Λέων ακολουθεί με 16, όσους έχει και η ομάδα των Αλικών. 13 για την ομάδα του Καποδίστρια, 12 για τους Κένταυρους, 11 για Ναυσίθο και Πίκασο. Ενώ η 8η αγωνιστική ορίστηκε να γίνει 19 και 20 Μαρτίου. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι εξαναβολής, η 9η αγωνιστική. Το Σάββατο λοιπόν, 5 Μαρτίου, έχουμε τις εξής αναμετρήσεις. Λέων ΓΕΚ στις 5 στο κλειστό γυμναστήριο της Κέρκυρας με βραβεύσεις, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και Αλικές Κένταυροι, ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει αμέσως μετά 7 και 4. Την Κυριακή 6 Μαρτίου θα γίνει η αναμέτρηση Καποδίστρια Συνάφσιθος στις 5.30. Ρεπό έχει ο Πήγασος Νότιας Κέρκυρας. Πάμε και στις γυναίκες. Πάμε να δούμε τι έγινε για την δεύτερη αγωνιστική. Η Σκερή υποδέχτηκε την Νικόπολη. Το σκορ που γράφει η ΕΣΚΑΒΔΕ είναι 72-31. Το σκορ όμως με την γιόρτιση που έγινε στο φύλλο αγώνα είναι 73-31. Οπότε και το Κερκυραϊκό Σωματείο έχει ενημερώσει την ΕΣΚΑΒΔΕ για ακριβώς αυτόν τον ένα πόντο. Όχι ότι κάνει τη διαφορά, αλλά για το τυπικό της υπόθεσης. Σίγμα Κάπα Ιωάννα Αξί 31-29. Και έτσι λοιπόν μετά από αυτά τα αποτελέσματα η βαθμολογία έχει ως εξής. Σίγμα Κάπα Ιωάννα 4 βαθμούς, αξίζει στους 3 βαθμούς όσους έχει και η Σχερία. Η Νικόπολη έχει 2 βαθμούς και πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Το Σάββατο 12 Μαρτίου θα γίνουν 2 αναμετρήσεις. Έχει ήδη βγει η ώρα για το παιχνίδι Νικόπολη-Αξί. Θα ξεκινήσει στις 6, ενώ
αναμένεται να γίνει ακόμα μια αναμέτρηση. Σίγμα, Κάπα, Ιωάννινα, Σχερία. Περιμένουμε ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης αυτής. Πάμε να δούμε τα αθλητικά μας νέα των ημερών. Έχουμε αρκετά αθλητικά νέα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Στίβο. Πάμε λοιπόν να δούμε την Ηρώ Βραδύ, η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στις γυναίκες. Έκανε προσπάθεια στα 3.75. Με την πρώτη προσπάθεια ήταν μια πολύ σημαντική μέρα και αγωνιστική μέρα για την Ηρώ Βραδύ. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου έγινε στο ΣΕΦ και τα πήγε εξαιρετικά το χάλκινο μετάλλιο για την Ηρώ Βραδύ με τον προπονητή της Παύλο Σκορδίλη. Μένουμε εμείς στο Στίβο για να πάμε να δούμε τι έκαναν. Να το και το βίντεο εδώ. Να το άλμα της Ηρούς, η οποία έκανε άλμα 3.75 και κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο. Πάμε να δούμε τώρα, εμείς συνεχίζουμε με τον Στίβο, πάμε να δούμε τα άλλα παιδιά τα οποία τα πήγαν επίσης εξαιρετικά. Χρυσό το κορίτσι μας το αγαπημένο και μιλάμε βεβαίως για Σπυριδούλα Καρύδη. Η Σπυριδούλα Καρύδη, νάτι εδώ, ύπταται, κέρδισε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο. Αγωνιζόμενη με τα χρώματα του κάλιστου, έκανε άλμα στα 13.41 και κέρδισε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που έγινε στο ΣΕΦ. Τη δεύτερη θέση κέρδισε η Κριστίνα Αλβερτσιάν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο με 12.86, ενώ η Σωτηρία Ράπτη ήρθε τρίτη, η αθλήτρια του Αξίου Ανίνων, με άλμα στα 12.56 στην ίδια κατηγορία. Η Κωνσταντίνα Ρωμαίου, η Κερκυρία αθλήτρια, ήρθε 8η στο τριπλούν με άλμα 12.01. Πάμε να δούμε όμως και το άλμα στο παιδί. Είχε βγει εδώ στις αθλολογίες ο Σπύρος Δοκατέλης και μας είχε πει ότι θέλω το 49 μπροστά, θέλω το 48 μπροστά στην επίδοση που θα κάνω. Του είχαμε ευχηθεί καλή επιτυχία και νομίζω ότι ήμασταν πολύ γουρλίδες σε αυτή μας την ευχή, διότι ο Σπύρος Δοκατέλης, ο οποίος έτρεξε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο ΣΕΦ, στα 400 μέτρα, ήρθε τρίτος με μία εδώ, λίγο, η συγκέντρωση λίγο πριν ξεκινήσει. Ο Σπύρος Δοκατέλης λοιπόν ήρθε τρίτος στα 400 μέτρα με επίδοση αυτή ακριβώς που ήθελε, 48-69. Μπροστά του στην πρώτη θέση ο Γιάννης Ντέτσικας, από την Ρόδο με επίδοση 47-91 και στη δεύτερη θέση ο Χαρίδημος Ξενιδάκης του Σιτιακού με επίδοση 48-31. Ο Σπύρος Δοκατέλης του Κερκυραϊκού στην τρίτη θέση με επίδοση 48-69. Μπράβο και πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Αφήνουμε τον Στίβο, πολύ καλές εμφανίσεις για τους Κερκυραίους αθλητές και πάμε στο μπάσκετ. Πάμε να δούμε την κοπή πίτας της Ακαδημίας των Λεόντων. Να σας πω ότι έγινε το Σάββατο που προηγήθηκε στην προπόνηση της ομάδας. Ο Δημήτρης, ο μικρός αθλητής, ήταν ο τυχερός, ο οποίος βρήκε το φλουρί και κέρδισε το δώρο της Ακαδημίας των Λεόντων. Έγινε λοιπόν η κοπή πίτας. Θέλουμε κάποια στιγμή βεβαίως, να τη εδώ, η Ακαδημία, οι προπονητές, σύσσωμο το σωματείο του Λέων. Ο Δημήτρης ο τυχερός, και άλλο κάποια στιγμή να βρεθούμε στην προπόνηση του Λέων και να μιλήσουμε με τα παιδιά και τους προπονητές. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με μπάσκετ και πάμε στη Σχερία. Πάμε στη Σχερία, η οποία αντιμετώπισε την Νικόπολη για την Εσκαβδέ. Σας είπα νωρίτερα ότι το κανονικό σκορ είναι 73-31. Βλέπετε εδώ αποκλειστικά πλάνα από την αναμέτρηση της Κερκυραϊκής ομάδας για πρώτη φορά στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού μετά από περίπου 2-2,5 χρόνια. Η Κερκυραϊκή ομάδα αγωνίστηκε κόντρα στην Νικόπολη. Η ομάδα του Κώστα Παπαϊωάννου ξεκίνησε λοιπόν με το δεξί, νικώντας 73-31 την Νικόπολη. Πρώτη σκόρερ η Παναγιωτίδου με 24 πόντους. 10 πόντους πέτυχε η Κάλτσα. Από 8 πόντους πέτυχαν η Πιτζίου και η Βεντούρα. 7 πόντους η Κασπαρίδου. Από 6 πόντους πέτυχαν Χούτα και Σίσκου. 4 πόντους πέτυχε η Ντίνη. Επίσης αγωνίστηκε και η Βάλμη. Ήταν πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Για πρώτη φορά η Σχερία στην έδρα της μετά από πάρα πολύ καιρό. Μια συντριπτική νίκη, αν σκεφτούμε και το αποτέλεσμα της άλλης αναμέτρησης, αν σκεφτούμε το χαμηλό σκορ Σίγμα Κάπα Ιωάννα Αξί 31-29, η Σχερία πέτυχε 73 πόντους στην έδρα της απέναντι στην ομάδα της Νικόπολης και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο της εντός έδρας εμφανίσεις. Βεβαίως είχαμε φιλοξενήσει ρεπορτάζ από την προπόνηση της Σχερίας όπου είχαμε δείξει τις δηλώσεις πρωταγωνιστών, προπονητή και παικτριών. Πάμε να συνεχίσουμε και να πάμε
στην Ολυμπιάδα Καρουσάνδρων. Πάμε σε μια πολύ, πολύ σημαντική κίνηση που έκανε το Κερκυριακό Σωματείο. Η Ολυμπιάδα Καρουσάνδρων, λοιπόν, τίμησε τη μνήμη του Δημήτρη Γρεκού. Και πώς το έκανε αυτό? Πέτυχε μια νίκη η ομάδα του Γιάννη Καλούδη στα πλαίσια του πρωταθλήματος επί του Αχιλλέα Νυφών. Έκανε το 1-2, πήρε λοιπόν το θετικό αποτέλεσμα για την 19η αγωνιστική της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ. Θέλησε να αφιερώσει την νίκη στον Δημήτρη Γρεκό. Και πώς το έκανε? Με μια φανέλα, η οποία, να την εδώ, ο πρόεδρος αρχικά, να πούμε, της Ολυμπιάδας Καρουσάνδρων, ο οποίος κρατάει το νούμερο 11 του Γρεκού, και βεβαίως Δημήτρης Γρεκός Μπακέρο, ο οποίος κλείνει 13 χρόνια μακριά μας. Και όπως λέει και η φανέλα, 13 χρόνια μακριά μας Πακέρο, για πάντα στην καρδιά μας. Έτσι θέλησε να τιμήσει η ομάδα βεβαίως της Ολυμπιάδας Καρουσάνδρων υπό τις οδηγίες του Γιάννη Καλούδη και ο πρόεδρος του Σωματείου. Έχουμε φιλοξενήσει, έχουμε δει η προπόνηση της Κερκυριακής ομάδας, έχουμε μιλήσει με τον προπονητή, τα παιδιά αλλά και τον πρόεδρο. Τίμησαν λοιπόν τη μνήμη του Δημήτρη Γρεκού, αφιερώνοντας αυτή τη νίκη τους κόντρα στον Αχιλλέα Νυφών, αυτή την ημερομηνία τη συγκεκριμένη, στον άδικο χαμένο αθλητή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, όλα τα νέα και το τι συνέβη το διήμερο το αγωνιστικό που προηγείται. Και θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε όμως με Αρθούρο Κουρί, ένας απίστευτος κύριος, ένας απίστευτος πρώην αθλητής που σκόραρε συνέχεια, ασταμάτητα. Είχε λοιπόν το παρατσούκλι του σκόρερ. Φανταστείτε ότι όταν πήγαμε να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, μαζεύτηκε τόσο πολλοί κόσμος δίπλα μας, δεν τον άφηνε καν να μιλήσει. Του έλεγε πες και για εκείνο, πες και για τα άλλο. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς και τον αγώνα της Λευκύμης κόντρα στην Κοζάνη, αλλά και τον Νίκο Τριανταφύλλου του Σόλαρ, αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 2610-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιος σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter.
Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο Polymarket. Χειροποίητος καναπές γωνία με δυνατότητα επιλογής διαστάσεων και χρωμάτων από 840 ευρώ. Άνετη πολυθρόνα με βελούδινη υφή από 195. Ντουλάπα δίφυλη από 145. Καναπές κρεβάτι γωνία από 450. Καρέκλα μεταλλική από 35 ευρώ. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Από σήμερα μπορείς να κοιτάς τα αστέρια κάθε βράδυ. Αυτό εκεί ποιο αστέρι είναι? Ο πολικός αστέρας. Είναι ένα σταθερό σημείο πάνω από τον ορίζοντα. Και επειδή δεν αλλάζει ποτέ θέση, ξέρεις ότι όπου κι αν πας, αυτό θα σου δείχνει πάντα το δρόμο για το σπίτι σου. Όλοι χρειαζόμαστε ένα σταθερό σημείο να στηριχθούμε. Στην Τράπεζα Πειραιώς αυτό προσφέρουμε. Ένα στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για πάντα. Το σταθερό σημείο που μας δείχνει το δρόμο για το δικό μας σπίτι. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Οι τηλεπικοινωνίες και η σωστή δικτυακή υποδομή κάθε επιχείρησης και κάθε κτηρίου είναι σήμερα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. Η Advanced Integrated Communication από το 1997 παρέχει κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις, έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων σε επώνυμες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Ασύρματα δίκτυα, τοπικά δίκτυα, τηλεφωνικά κέντρα, υποδομές δικτύων, συστήματα παρακολούθησης, ξενοδοχειακές λύσεις τεχνολογίας. ΑΕΚ. Μελετάμε και υλοποιούμε έργα που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Τώρα και με e-shop aik.gr. Γραμμή εξυπηρέτησης 210-2209-582. ΑΕΚ. Advanced Integrated Communication. Δίνει λύσεις απλοποιώντας την τεχνολογία. Τα νέα παγωτογλυκά Σεμιφρέντο ήρθαν από την Κροκάν Πατισερή. Μπουγάτσα, πορτοκαλόπιτα, προφιτερόλ, μιλφέι, εκμεκ καϊμάκι, τσίσκεικ με κανταΐφι, τσίσκεικ με καραμέλα, τσουρέκι με πραλίνα. Κροκάν Πατισερή. Τα γλυκά μας παγωτά. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην Expo Corfu 2022 στο νέο λιμάνι Κέρκυρας από 19 έως και 21 Μαρτίου. Κροκάν Πατισερή. 26610-34200 και 6936-778403. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkiralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Ηχορέκα Waynet. Αποτελεσματικό δίκτυο διαχείρισης αποβλήτων ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφέ. Το τμήμα πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου ανέπτυξε έξυπνες υποδομές και υλοποίησε σύγχρονες μελέτες με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη συλλογή αποβλήτων, τη βέλτιστη διαχείριση του υπάρχοντος στόλου, τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την ελαχιστοποίηση της όχλησης των κατοίκων και τη συμβολή στη δημιουργία μιας καθαρής και πράσινης Κέρκυρας. Χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο? Για νέο έργο, για ανακαίνιση, για βλαβή, τον χρειάζεσαι τώρα? Φίλε πελάτη, ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Κέρκυρας ενημερώνει. Μην εμπιστεύεστε άτομα που δεν σας επιδεικνύουν την ηλεκτρολογική τους άδεια. Θεωρήσε συνυπεύθυνος. Αν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, η σίγουρη και ασφαλής εργασία, μην ψάχνεις άλλο. Μην ψάχνεις αλλού. Και θυμήσου, εμείς οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι δεν παίζουμε με τη ζωή σας και τις ζωές των παιδιών σας. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 266-10-25-567. Επιδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση του σπιτιού μου. Δεν το πιστεύω! Πίστεψέ το και έλα στο Ιδρώ για να ενταχθείς εύκολα και απλά στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 με διπλό μπόνους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εξοικονόμησε ενέργεια και χρήματα. Αναβάθμισε ή τοποθέτησε νέα σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα θέρμανσης ψύξης, ενεργειακής αυτονόμησης, ηλιακά, φωτοβολταϊκά, θερμοπρόσωψης. Ιδρώ. Σίγουρα, εύκολα και απλά.
αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. 3 χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266-10-44-444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 26610-37125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισορούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 26610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Επιστροφή στις Αθλιολογίες για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα μιλήσουμε με Νίκο Τριανταφύλου. Θα πάμε στο σόλαρ, θα πάμε στο καράτε, γιατί δεν θα μιλήσουμε μόνο για καράτε, θα μιλήσουμε και για Brazilian Jiu-Jitsu. Αυτά τα παιδιά μας εκπλήσουν τόσο ευχάριστα και τόσο όμορφα. Πολύ σημαντικές διακρίσεις, αθόρυβες διακρίσεις, αλλά πολύ αξιόλογες διακρίσεις. Ο Νίκος Τριανταφύλου, λοιπόν, από το σόλαρ καράτε, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Brazilian Jiu-Jitsu που έγινε 15 με 20 Φεβρουαρίου στη Ρώμη, παρακαλώ. Και τα πήγε εξαιρετικά. Επέστρεψε με ένα μετάλλιο απίστευτο, τρίτη θέση στην κατηγορία του, και νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το ευρωπαϊκό, για το Brazilian Jiu-Jitsu, για το καράτε, για τις διακρίσεις που έρχονται, για όλες τις συναντήσεις και τους καλεσμένους τους απίστευτους που θα βρεθούν στην Κέρκυρα τις επόμενες μέρες. Έχουμε να πούμε πολλά. Νίκος Τριανταφύλου κοντά μας. Θα δούμε ήχο, θα δούμε εικόνα και θα ακούσουμε ήχο. Να τον καλώ στον. Καλησπέρα Νίκο, τι κάνεις? Καλησπέρα Ματουλά, είμαι μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά, με το χαμόγελο του πρωταθλητή σε βλέπω. Και έχω μία απορία. Έκανες Brazilian Jiu-Jitsu εσύ? Να σου πω την αλήθεια, όχι. Δεν έκανα. Ξεκίνησα να κάνω από όταν το εντάξαμε στο σύλλογο, σαν άθλημα, ας πούμε, που διδάσκεται πλέον. Ναι. Οπότε ασχολούμαι και εγώ έτσι περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, για αποσυμπίεση. Κοίταξε, αποσυμπίεση τώρα, τρίτο ευρωπαϊκό, δεν γίνεται τώρα, Νίκο μου, αποσυμπίεση και τρίτη θέση στο ευρωπαϊκό. Κάτι κάνεις καλά. Σε προπονεί ο Σπύρος ο Λάμπουρας? Προπονούμε μαζί με τον Σπύρο και όλη την ομάδα του Brazilian Jiu-Jitsu στο Solar. Εντάξει, υπάρχει και η βάση του καράτε που σίγουρα βοήθησε, έτσι, εννοείται, και όσον αφορά την αντίληψη και εννοείται όσον αφορά να καταλαβαίνω κάποια πράγματα καλύτερα. Το ξεκίνησα εντελώς, να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά για αποσυμπίεση μετά την προπόνηση με τα παιδιά, να κάνω κάτι για τον εαυτό μου. Ίσως γι' αυτό, και πήγε τόσο καλά, γιατί ήταν κάτι που ακριβώς το έκανες για σένα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είχα καμία βλέψη, πήγα περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, ναι, για να έχουμε μια παρουσία σαν σύλλογο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και καρποφόρησε και με ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο, το οποίο είναι πέραν πολύ τιμητικό και δύσκολο. Αυτό δείχνει ότι γίνεται και κάτι πολύ καλά και στο τμήμα του Brazilian. Εννοείται. Λοιπόν, είχαμε τρεις απαιτητικούς αγώνες, δηλαδή είχες τρεις αντιπάλους μέχρι να φτάσουμε στο χαλκινό. Σωστά. Έπαιξα τρία παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια τα κέρδισα. Η αντίπαλή σου, Νίκο, από πού ήταν? Ήταν Πολωνός, Ρώσος και Σουηδός, αν δεν κάνω λάθος. Και? Ήταν δύσκολη, φαντάζομαι, για να λέμε ευρωπαϊκό, ήταν δύσκολη αντίπαλη. Εννοείται ότι ήταν πολύ καλοί αθλητές. Ήταν και καλό, συγγνώμη που το ξέχασα.
Ήταν πολύ δύσκολη αντίπαλη. Εντάξει, τα δύο παιχνίδια τα κέρδισα. Το τελευταίο παιχνίδι ήρθε ισοπαλία και δεν προχώρησα λόγω απόφαση διαιτητή. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν ένα ισόπαλο παιχνίδι. Ναι. Το οποίο οι διαιτητές έκριναν ότι έπρεπε να το πάρει ο συναθλητής μου, το οποίο καθόλου δεν με απασχολεί, να σου πω την αλήθεια. Ναι, έτσι, ναι. Την ιστορία το αναφέρω. Ωραία, ωραία και πολύ καλά κάνεις. Τώρα, συγγνώμη, γυρνάς με το μετάλλιο στο στήθος. Τι σου είπε ο Λάμπουρας, θέλω να μου πεις, συγγνώμη. Καλά, γιατί έκανε και μια ανάρτηση, είναι πολύ ωραία. Ο Σπύρος και ο σύλλογος έκανε ανάρτηση για σένα. Μ' αρέσει όλο αυτό το ωραίο το κλίμα, το κονιακό που το έχετε από την αρχή. Η αλήθεια είναι που δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος. Πες μου, ο Λάμπουρας, τι σου είπε μόλις είδε με το μετάλλιο. Χαρούμενος ήταν, εννοείται. Τώρα, κοίταξε, αυτό το καλό με τα μετάλλια είναι αυτό που σου έχω πει ότι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου ένα μετάλλιο σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Με ενδιαφέρει όμως να υπάρχει μια πηξίδα για τα παιδιά, τα νεότερα, τα οποία να έχουν, να βάζουν στόχους. Αχ, τι ωραία φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία πήρα την άδεια, μου είπες να τη δείξω. Αυτή τη φωτογραφία. Ναι, εντάξει, τα παιδάκια μου είναι τα παιδάκια μου. Είναι εντάξει, και είναι απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία ολόκληρη. Ναι, πολύ έτσι, ωραία φωτογραφία. Έτσι, λοιπόν, είναι. Για πες μου, εγκαταστάσεις εκεί πήγες, είδες. Θα δούμε εμείς και. Και το γήπεδο και αυτά. Ήταν ωραία, δεν ήταν. Ήταν και η Ρώμη, δεν ξέρω. Η Ρώμη είναι φανταστική. Η Ρώμη φανταστική. Να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Σε διοργάνωση που έκανε η Παγκόσμια. Εδώ είναι το γήπεδο που αγωνίστηκες. Σωστά, σωστά. Αυτό είναι το γήπεδο που τεράστιο, Νίκο, τεράστιο. Τεράστιο γήπεδο. Ναι. Πολύ σοβαρές υποδομές. Πολλοί κόσμος που δούλευε, δεν ξέρω αν δούλευε εθελοντικά ή όχι. Ζήλεψες. Μια πολύ. Ζήλεψα, ζήλεψες. Ζηλεύουμε, Νικό, ζηλεύουμε. Ξέρεις τα προβλήματα. Ζηλεύουμε. Ναι, το ξέρω, ζηλεύουμε. Εγώ αυτό που με στεναχωρεί, αλήθεια στο λέω, είναι ότι έχουμε όλες τις προδιαγραφές να οργανώνουμε ακριβώς. Και εμείς πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Ακριβώς. Και δεν έχουμε τις εγκαταστάσεις. Δηλαδή ακριβώς. Είναι λίγο θλιβερότερο όλο αυτό. Ναι, ναι. Αλλά εσύ ναι. Τα ξέρεις καλύτερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντωμεταξύ, θέλω να πάμε και σε άλλες φωτογραφίες. Θέλω να δω ο σύλλογος, γιατί τα μετάλλια μπορεί να μην έχουν. Α, εδώ είναι ο Ερμής ο Δημητρόπουλος. Κάτσε να τα πάμε όπως βλέπουμε. Ο Ερμής ο Δημητρόπουλος ήταν άρθη, τελικά ακυρώθηκε και έρχεται τώρα το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Σωστά, ήταν να έρθει το Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε, 26 με 27, αλλά επειδή είχαμε και κάποιες υποχρεώσεις αγωνιστικές στο καράτε, πήγαμε στο Λουτράκι Κορινθίας στους Αγίους Θεοδόρους. Τι κάναμε στο Λουτράκι, γιατί είδα κάτι μετάλλια εγώ, Ναι, ναι. Οικογενειακά μετάλλια. Ναι. Πολύ καλά πήγαμε και εκεί. Είχαμε τρεις αθλητές οι οποίοι δεν είχαν ξανασυμμετάσχει σε αγώνες ναι. Που πήγαν εξαιρετικά. Ναι. Ήταν ένα κύπελο στο οποίο συμμετείχαν 32 σύλλογοι από αυτό. Όλη την Ελλάδα. Το Καναστάβα Κάπ, αυτό που ναι. Δείχνει. Μπράβο. Και ήταν να σου πω την αλήθεια περισσότερο για να μπούμε πάλι σε αγωνιστική κατάσταση, να χαρούμε πάλι τους αγώνες. Και να έχουμε και μια καλή παρουσία που ήταν ανέλπιστα. Και ήταν πολύ λάθος. Καλή η παρουσία, γιατί εγώ δεν ήτανε είδα. Ήταν πολύ καλή. Ναι, είδα πολλά μετάλλια, είδα πολλά πράγματα. Είδα πολύ καλά τα πήγατε και μπράβο σας. Σταθερή αξία το σόλαρο ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θέλω να. Θα δούμε και μια ωραία φωτογραφία που είσαστε όλοι σχεδόν του συλλόγου μαζεμένοι σε λίγο. Θέλω να πάμε σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, είδαμε είσαι στη σχολή, το καταλαβαίνω, τι γίνεται ο χαμός. Οπότε, ναι, ναι, ναι. Νίκο μου, μη σε απασχολεί καθόλου. Κοίτα, τι ωραία φωτογραφία αυτή εδώ. Εσύ, ο Λάμπουρας, οι συντελεστές, τα παιδιά, όλοι εδώ με το μετάλλιο στο χέρι. Πολύ ωραία. Χαίρομαι γιατί ο καθένας χαίρεται με τον άλλον και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, ναι. Είσαστε μια οικογένεια. Τα έχουμε ξαναπεί. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά η επανάληψη, Νίκο μου, καλή είναι. Η κοπέλα πίσω είναι η Κορίνα Ιαγιούς που είναι στο σύλλογό μας, mm-hmm. Η οποία συμμετείχε κιόλας τώρα σαν αθλήτρια στο Καναζάβα Cup και μάλιστα έφερε και χρυσό μετάλλιο. Μπράβο και το κορίτσι. Δύο σημαίνια στις κατηγορίες της. Δηλαδή, εξαιρετική. Αυτό όλοι όσοι ασχολούμαστε με το σύλλογο καταλήγω στο ότι αγαπάμε τον αθλητισμό και τα αθλήματα που πρεσβεύουμε. Αυτό λοιπόν, είναι το πιο σημαντικό και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό. Να πάμε και σε ένα όμως πολύ σημαντικό άλλο πράγμα. Το ότι ο σύλλογος. Είδαμε πριν τον Ερμή τον Δημητρόπουλο. Θα τον ξαναδούμε κάποια στιγμή τον Ερμή, ο οποίος mm-hmm. έρχεται Σαββατοκύριακο εδώ. Φέρνει αθλητές, όχι μόνο αξιόλογους. Υπήρχε κόσμος που δεν ήξερε τον Γιώργο Τομπιλίδη. Θα μείνουμε στον Ερμή. Φυστά. Δεν ήξερε τον Γιώργο Τομπιλίδη, ο οποίος είχε έρθει στο σύλλογο, μας είχε μιλήσει το παιδί, είχαμε κάνει συνέντευξη, είχαμε παρακολουθήσει το σεμινάριο που σας έκανε πάλι. Ένα παιδί πολύ σεμνό, ένα παιδί που φόραγε το φουτεράκι του Σόλαρ και γυρνούσε στους δρόμους της Αθήνας και πήγαινε στα γυμναστήρια. Όχι, είναι πολύ σημαντικό, Νίκο, αυτό. Είναι έχει πολύ σημαντικό δίκιο, αυτό. Σημαντικά. Και τον βλέπει ξαφνικά όλη η Ελλάδα στο Survivor και όλοι ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε. Τι πρότυπο ανθρώπου και αθλητή
είναι αυτός ο άνθρωπος και ξέρεις πόσος κόσμος γύρισε και μου είπε αυτόν τον αθλητή τον είχε φέρει το Solar Popo. Τι άνθρωπος, τι αθλητής είναι αυτός, είναι πολύ σημαντικό γιατί και ο Ερμής ο Δημητρόπουλος που θα έρθει το Σαββατοκύριακο, ο Γιώργος ο Πηλίδης, ο δάσκαλος ο κύριος Γκάζη, όλοι όσοι έρχονται και όλοι όσους και πιο παλιά και πολύ σημαντικοί άλλοι αθλητές οι οποίοι είχαν έρθει με διακρίσεις και αθλητές πανελλήνιων νίκες και με μετάλλια, είναι ένας και ένας, δηλαδή είναι αθλητές πρότυπα, είναι άνθρωποι πρότυπα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή εγώ και όσος κόσμος είδε τον Γιώργο στην τηλεόραση αυτές τις μέρες, κατάλαβε το ποιόν του και όλοι εσείς νομίζω ότι κάπως έτσι είσαστε σαν χαρακτήρες, σαν, δηλαδή κρύβεται ένα Γιώργο Πηλίδη όλοι μέσα σας και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ένας τόσο παγκοσμίου φήμης αθλητής ήρθε στην Κέρκυρα τόσο απλός, τόσο λιτός, τόσο χαρούμενος, τόσο έτσι ένα μικρό θηριάκι τον έλεγα εγώ, ο οποίος πραγματικά και όλοι όσοι έρχονται στην Κέρκυρα, ο Ερμής είναι ένα πολύ σεμνό παιδί, πολύ έτσι χαμογελαστό. Είναι ένας κύριος Βρενίκο μου, πραγματικά είναι υπέροχη, μπράβο σας. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Είναι γνώρισμα στις πολεμικές τέχνες, εντάξει, δεν είναι και κανόνας έτσι, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Σωστά, σωστά. Αλλά είναι χαρακτηριστικό αυτό, η ταπεινότητα, δηλαδή ο αθλητισμός γενικότερα σε ταπεινώνει πολλές φορές, με την καλή έννοια, σε κρατάει προσγειωμένο, γιατί πάντα υπάρχουν, δεν υπάρχουν μόνο νίκες, υπάρχουν και ήττες, υπάρχουν και βαριές ήττες, υπάρχουν και απρόσμενες ήττες, που πάντα όμως σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρα σε κρατάνε γειωμένο. Αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή ότι πρέπει από εδώ και πέρα νομίζω είναι ευθύνη και των γονιών να επιλέγουν πολύ προσεκτικά ποιους ανθρώπους θέλουν να έχουν σαν πρότυπα για τα παιδιά τους. Πολύ σωστό. Δηλαδή να ξεφεύγουμε λίγο από την ταμπέλα και από το φαίνεσθε. Έτσι. Και να κοιτάμε λίγο και θα το ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Το ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Μην κοιτάμε όπως τα λέγαμε και με κάποιες μαμάδες. Μην κοιτάμε τι είναι στη γειτονιά μας δίπλα, τι μας βολεύει και τι δεν θα χρειαστεί να πάρουμε αυτοκίνητο για να πάμε. Πρέπει λίγο να κοιτάμε και παραπέρα, γιατί όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, πρέπει να το ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Επειδή ακούω πολλές φωνούλες στο background, ξέρω ότι ο σύλλογος έχει αναπτυχθεί και από άποψη εγκαταστάσεων, αλλά και από άποψη αθλητών. Υπάρχουν λοιπόν πολύ περισσότερες φωνές πλέον που ακούγονται στις προπονήσεις. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά αξίζει να ξαναφερθεί, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στα σχολεία της Ελλάδας, βλέπουμε τι τραβάνε κάποια παιδιά, βλέπουμε πως οι έφηβοι μας πλέον είναι αγριεμένοι, βλέπουμε πλέον τι γίνεται και ανησυχούμε σαν γονείς. Υπάρχει μία αύξηση των γονιών που εμπιστεύονται το καράτε, την μπάλη, που εμπιστεύονται τέτοια αθλήματα για το παιδί τους, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Παρόλο που φαινομενικά αυτά τα αθλήματα είναι σε εισαγωγικά βία αθλήματα, δηλαδή έχουν λακτίσματα, χτυπήματα κτλ. Ουσιαστικά όμως λειτουργούν στην αντίπερα όχθη, δηλαδή οδηγούν στα παιδιά στο να αποφεύγουν τη βία και να μην είναι το πρώτο τους όπλο σε μια αντιπαράθεση. Σε μια αντιπαράθεση πρέπει να είναι η λογική, πρέπει να είναι ο διάλογος και βέβαια αν χρειαστεί να μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Αλλά αυτά τα αθλήματα προάγουν τη μη βία τελικά. Πες μου τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες. Έρχεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ο Ερμής Δημητρόπουλος. Θα μείνει και τις δύο μέρες, έτσι δεν είναι? Σωστά. Θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο για τους αθλητές μας μόνο κοντά μας στον Ερμή τον Δημητρόπουλο, που είναι και δάσκαλός μας στο Brazilian Jiu-Jitsu. Και αυτό μ' αρέσει που είπες, μ' αρέσει, γιατί κάνετε πράγματα όχι για το φαίνεστε και να μαζευτεί ο κόσμος. Είπες το κάνουμε για τους αθλητές μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, δηλαδή έτσι, για έτσι. Τα δικά σου τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει τα παιδιά να έχουν και άλλες παραστάσεις. Ναι. Πρέπει να φεύγουμε από τα στεγανά την δική μου οπτική, του Σπύρου την οπτική και οποιοδήποτε άλλο προπονεί. Mm-hmm. Πρέπει να βλέπουν μεγαλύτερους αθλητές από εμάς. Πρέπει να βλέπουν αθλητές που έχουν καταφέρει πιο σημαντικά πράγματα. Και να αντιλαμβάνονται όμως και ποιος είναι ο δρόμος για να τα επιτύχεις. Ναι. Που δεν είναι άλλος, δηλαδή αυτό στις πολεμικές τέχνες πρέπει να το καταλάβουν όλοι ποιος στον αθλητισμό, ότι η σκληρή δουλειά είναι πάντα που κερδίζει σε βάθος χρόνου. Σκληρή δουλειά, δεν υπάρχει άλλο μυστικό. Προπόνηση, προπόνηση, προπόνηση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις λίγο, τι έρχεται ο Ερμής. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν δρομολογηθεί που σκέφτεστε? Έχετε κάποιες άλλες επικοινωνίες, επαφές? Έχουμε αγωνιστική δράση? Πού θα πάμε? Θέλω να μου πεις λίγο τι θα κάνετε. Έχουμε αρκετά πράγματα που κάνουμε. Καταρχήν περιμένουμε λίγο να κάτσει όλη η συνθήκη με τον κορονοϊό που μας έχει πάει όλους πίσω. Οπότε δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι πολύ ανοιχτό με πολύ κόσμο. Αντιλαμβάνεσαι τους λόγους, για λόγους νομιμότητας, πρωτίστως και υγείας. Mm-hmm.
Ήρθε ο δάσκαλός μας ο κ. Βαγκάζη μέσα στον Φεβρουάριο. Αυτό το όνομά του πάντα, το πάντα, Νίκο. Πάντα σκέφτομαι για να το πω, γιατί λέω θα το πω πάλι Ιάπωνα, θα του αλλάξω την εθνικότητα του ανθρώπου. Υπέροχος πάντως, υπέροχος. Είναι πραγματικά υπέροχος και είναι πραγματικά αυτό. Σου ξυπνάει πάλι όλη την αγάπη για το άθλημα. Ναι. Μία προπόνηση κάνεις μαζί του και σε ξανακερδίζει, ας πούμε, 100%. Ήταν το πανευρωπαϊκό μετά που ακολούθησε στη Ρώμη. Καπάκι πήγαμε στο Λουτράκι, όπου είχαμε το κύπελο Καναζάβα. Ναι. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε τον Ερμή Δημητρόπουλο. Έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον Απρίλιο. Στις 12 Μαρτίου θα γίνουν κάποιες κοινές προπονήσεις με κάποιους άλλους συλλόγους καράτε από την Ιγουμενίτσα. Αυτό κανονίζουμε. Μπράβο, Νίκο! Θα έχουμε συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη σε ένα κύπελο Brazilian Jiu-Jitsu. Απρίλιο έχουμε τα δύο Πανελλήνια Παιδών και Εφήβων, όπως σου είπα. Το καλοκαίρι το ευρωπαϊκό της SKI του Σότοκαν, που θα έχουμε συμμετοχή μάλλον με τρεις αθλητές μας. Ένας υπέροχος αγωνιστικός οργασμός με πάρα πολλά πράγματα. Ναι, για πες μου και... Και θα έχουμε λογικά, το άξι αυτό δεν είναι βέβαιο ακόμα, ναι, θα έχουμε κοντά μας μάλλον και τον Γιώργο Τομπιλίδη πάλι προς την Άνοιξη. Εκεί να δεις πάλι τι έχει να γίνει, τον Γιώργο Τομπιλίδη. Απλά είναι κρίμα, ρε Σηματούλα, αυτό που είπες. Δηλαδή, πριν μπει σε αυτό το παιχνίδι της τηλεόρασης, ναι, εσύ ενδιαφέρθηκες σίγουρα, ήρθες, ήξερες με ποιον είχες να κάνεις. Ο περισσότερος κόσμος που είναι εκτός αθλητισμού, δυστυχώς. Και τον είδα να μιλάει και σε μια άλλη εκπομπή και να λέει πόσο δύσκολα έχει περάσει και πόσα έχει βιώσει και πόσες θυσίες έχει κάνει και πόσο δύσκολο είναι να στηριχτούν αυτά τα αθλήματα και πόσο δύσκολο είναι να τα βγάζεις πέρα με τη διατροφή, με την προπόνηση, με την τυπικότητα, στη συνέπεια, στους αγώνες και στις προπονήσεις. Και πραγματικά δακρύζει ψυχή σου όταν ακούς τέτοια πράγματα και όταν ακούς τέτοιες καταθέσεις από παιδιά που παραμένουν σεμνά παρόλα αυτά. Είναι πρότυπο για μένα, επειδή τα λέμε συχνά και θέλω να, όπως και ο κόσμος έχει καταλάβει, ότι η αλήθεια είναι ότι θέλω μέσα από την εκπομπή να μιλάμε για όλα τα αθλήματα, βεβαίως, να δίνουμε το βήμα σε όλους τους ανθρώπους, να δίνουμε το μικρόφωνο σε όλους τους ανθρώπους, αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι, κάποιος θα πει ότι είναι το κόλλημά μας. Δεν είναι το κόλλημά μας, είναι άνθρωποι που, όχι, ναι, γιατί τα λέμε συχνά και με σένα και με άλλους ανθρώπους ίσως από άλλα αθλήματα. Είσαστε άνθρωποι που αγαπάμε, είσαστε άνθρωποι που ο κόσμος θέλει να βλέπει, γιατί πραγματικά υπάρχει μια ηθική και μια, έτσι, αξιοπρέπεια σε όλο αυτό που εμένα πολύ μ' αρέσει, γιατί δεν θυσιάζονται όλα στο βωμό του αθλητισμού και των διακρίσεων. Αυτό που είπες πριν, δεν είναι το μετάλλιο αυτό καθ' αυτό και το χάλκινο που θα κρεμάσω στο στήθος μου. Είναι το όλο ταξίδι, είναι η οικογένεια, το πώς αγκαλιάζουν. Είναι πολύ σημαντικές αξίες αυτές, Νίκο, και θέλω να τις προβάλλουμε και μέσω εσάς πραγματικά μπορεί να γίνει αυτό. Πάντα τα λέμε όμορφα. Λοιπόν, να ξαναδούμε άλλο ένα γύρο εμείς στις φωτογραφίες. Θέλω να δούμε και τη φωτογραφία. Α, για πες τα πιτσιρίκια τώρα που θα δούμε και τη φωτογραφία. Που καλά, αυτό δεν είναι μετάλλιο καταρχήν, Νίκο μου. Αυτό είναι δίσκο σερβιρίσματος. Νίκο, να δούμε τις φωτογραφίες εμείς. Εδώ, αυτό είναι μετάλλιο τώρα αυτό. Εδώ βάζεις πάνω και σερβίρεις. Πολύ μεγάλο. τα πιτσιρίκια τι σου είπανε. Η κόρη και ο γιος μου είναι, ναι, χαρούμενα. Είναι, εντάξει. Ναι, εγώ χαίρομαι αυτό, μωρέ Ματούλα, που τα παιδιά είναι μέσα στον αθλητισμό, που ακολουθούν αυτό το δρόμο γιατί το θέλουν και όχι γιατί είναι ο μπαμπάς τους. Ναι. Ο γιος μου, όπως ξέρεις, προπονείται και με τη Μαρία της Σέρβου στο τραμπολίνο, στο αγωνιστικό τραμπολίνο. Η κόρη μου κάνει κολύμβηση στο κολυμβητήριο, όποτε είναι ανοιχτό βέβαια, λόγω συνθήκων. Αυτό, εγώ χαίρομαι που είναι στον αθλητισμό. Ναι. Αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Τώρα μετάλλια έρχονται, παρέρχονται. Είναι δευτερευούς σημασίας. Το σημαντικό, ωραία, είναι τα παιδιά να είναι εκεί και να χαίρονται αυτό που κάνουν, να είναι ευτυχισμένα εκεί. Αυτό. Χαίρομαι πάντα όταν μιλάμε μαζί. Το ξέρεις, το ξέρει και ο κόσμος, το καταλαβαίνει, το βλέπει, το αντιλαμβάνεται. Θέλω να σου ευχηθώ σε ό,τι κάνετε, και είναι πολλά αυτά που κάνετε, καλή επιτυχία. Εμείς θα έχουμε τη χαρά, όποτε υπάρχει και δυνατότητα, να τα πούμε και από κοντά, να σας δούμε και από κοντά, να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας εδώ στις Αθλολογίες. Εγώ σε ευχαριστώ και ειλικρινά σε ευχαριστώ και το λέω μέσα από την καρδιά μου, που είσαι από τις εκπομπές που δεν αφήνεις άθλημα για άθλημα. Δηλαδή, καλύπτεις τα πάντα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Νίκο Τρανταφύλλου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά, και τον σύλλογο. Και πάμε τώρα σε έναν πρώην αθλητή, τον κύριο Αρθούρο Κουρί. Μιλήσαμε στην ανάπαυλα του αγώνα Λευκύμη Κοζάνη. Μαζεύτηκε όλη η κερκίδα γύρω μας για να ακούσει τις ιστορίες του. Δεν μας είπε πολλές, θα μπορούσε να μας πει και άλλες ακόμη. Όλοι του έλεγαν πες και γι' αυτό, πες και για εκείνο. Δεν μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία. Ένας εξαιρετικός κύριος με πολύ πλούσια αγωνιστική εμπειρία, Αρθούρος Κουρί,
Πάμε να δούμε τι μας είπε. Στην κερκίδα της Λευκύμης βρισκόμαστε για το παιχνίδι της Κερκυριακής ομάδας κοντά στην Κοζάνη. Ο κόσμος έχει έρθει να στηρίξει την γηπεδούχο ομάδα. Είμαστε στο ημίχρονο και αρπάξαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Αρθούρο Κουρί. Τα λέω καλά, γίνεται και το μικρό λίγο έτσι. Ο οποίος επί σειρά ετών αγωνίστηκε και μάλιστα γκολτζής από τους πρώτους. Έτσι. Τώρα που βλέπετε την ομάδα της Λευκύμης, σε σχέση με τα χρόνια που παίζατε εσείς, πόσο μεγάλες διαφορές υπάρχουν? Υπάρχει διαφορά. Διότι είναι, κατά πρώτον είναι το γήπεδο, το οποίο έχει χορτάρα. Εμείς παίζαμε σε χώμα. Εγώ αν έπαιζα σε αυτό το γήπεδο, θα σάρτανα από πάνω τους. Δεν το λέω γιατί έτσι είναι. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που μπήκατε σε γήπεδο να αγωνιστείτε? Τώρα είναι... Έλα τώρα, εντάξει, 20-30. Είναι 23 χρόνια. Α, μόνο 23. Γιατί μέχρι τι ηλικία παίζατε εσείς? Μέχρι 47. Μέχρι 47 παίζατε. Ναι, γιατί ήμουν αδύνατος και ήμουν πολύ προπονημένος. Δεν έχω πάρει ούτε ασπιρίνη. Μου λέει ο γιατρός από την πολύ καλή προπόνηση και που έπαιζες ποδόσφαιρο, έχεις κάνει αντισώματα και δεν σε πιάνε τίποτα. Θυμηθείτε εκείνο τον αγώνα με τα 9 γκολ που σκοράρατε, έβαλε 7 γκολ ο κύριος Κούρης. Καλή, τι ήταν αυτό? Το δεν γίνεται τώρα. Ήταν ένα, ήταν φιλικός αγώνας μεταξύ Περιχώρων και Λευκύμης. Έπαιζε ο Μιχάλης ο Λιούμπας, το γερό που έφυγε από την Κέρκυρα, ήρθε εδώ και μου λέει, ρε Αρθούρο, δεν κάνουμε ένα φιλικό εδώ κάτω? Τι χρόνια λέμε περίπου, πότε ήταν αυτό? Περίπου. Ήτανε το 75. Ωραία. Κάνετε ένα φιλικό και... και αρχινήσαμε. Ωραία. Πήγε 0-9. Κερδίσατε εσείς. Και στο 7ο γκολ, που ήταν 7-0, εδώ σε αυτό το τέρμα το πάνω, εφέναζε στον τερματοφύλακα Πολύβιε. Να μην το πω, να μην το πω. Βγες έξω να το πιάσεις. Όχι, Μιχάλη μου, γιατί θα με σκοτώσει. Μπάβε εγώ, γκολ, το ένα του. Τα βλέπεις, Μιχάλη. Αν καθόμουν εκεί θα με σκότωνε. Και αν λέω ψέμα, εδώ είναι ο Μιχάλης ο Λιούμπας. Αυτό το παιχνίδι, πόσα γκολ βάλαμε? 7 γκολ στα 9. 7 γκολ στα? Στα 9. Στα 9, γιατί φανταστικό. 0-9, 7 γκολ εγώ. Για την Μπάργα, με τον Κάκαρη, τι έγινε? Και τι σας λέγανε τότε, σκόρερ, λοιπόν, ήσασταν ο σκόρερ τότε? Ναι. Τότε κάναμε και ένα φιλικό, τον οποίο παίξαμε στην Μπάργα. Ωραία. Ήταν ο Κάκαρης του Ολυμπιακού, Χρυσοστόμου Κυριακίδης του Εθνικού. Ονόματα. Ήταν ο Γιούτσος ο Ελευθεράκης και άλλοι διάφοροι που δεν τους θυμάμαι. Και? Λοιπόν, 3-1. Βάζω 2 γκολ, 2 δοκάρια και 2 άκυρα. Και ήταν το πανηγύρι Τάι Προκοπιού, πήγαμε με το Καϊκή και ήρθαμε εδώ στον Κάβο. Με το κύπελο εγώ στα χέρια και όλος ο κόσμος σταματήσανε και τα ταμπούρλε και οι μουσικές και ήρθαν εκεί και με ασκώνανε στα χέρια. Τι άλλο θέλεις? Έχουμε και μια εμφάνιση που περισσεύει, ο Νίκητς δεν παίζει σήμερα. Να το φέρω το σορτσάκι να το βάλουμε να παίξουμε? Όχι, τώρα τι. Τι τώρα τι? Δεν είναι ότι... εδώ, δύο δεν από είναι εδώ. Ότι δεν μπορώ να κινηθώ, αλλά έλα για τώρα τι θα δείξω. Για το βαρκάρι πες. Ναι, στο Κοντόκαλι γινόταν ένας αγώνας. Έχω ακούσει αυτή την ιστορία, για πες μου λίγο. Το κάτω τέρμα εκεί ήταν προς τη θάλασσα. Ναι. Έτσι, το Κοντόκαλι ήταν εδώ, πώς το λένε εδώ, στο Κασιόπι. Ναι. Το κάτω τέρμα ήταν προς τη θάλασσα. Σε μια δόση, όπως εκατέβαινα ναι, εγώ που μου κάνουν την παλιά, σουτάρω και πάει μπάλα πάνω από το οριζόντιο και πού πάει? Α, πάνω στο κεφάλι πάει του βαρκάρι που έφερνε την μπάλα. Πάει ο Βαρκάρης. Και του φωνάζανε, βρε, η μπάλα έρχεται πάνω σου. Μπαπ, το κεφάλι πέσε, μέσα ο Βαρκάρης στη θάλασσα. Πες χρόνο σαν η ματιά τη. Όπω, έχετε ωραίες εμπειρίες. Για, εδώ έχουμε το κοινό, έχουμε το κοινό. Για, για. Ό,τι ζητάει ο κόσμος, ό,τι ζητάει. Τι έγινε? Με τις Επέζαμε στις Αγεράδες. Μαθαίνουν και νέοι λίγο. Και λέει ο Χρόνης, με πρωτοπήρη εκεί πέρα να παίξω. Απευθείας, με δίχως να έχω βάλει δελτίο, στην Α κατηγορία. Δεν έπεσχα ούτε στη Γ ούτε στη Β. Απευθείας στην Α. 3-0 και τα 3 γκολ εγώ. Στις Αργυράδες. Λέει, δεν μπορώ να βαρύσω τώρα μάτια με τίποτα. Α, θα σε βάλω, λέει, να παίξεις απευθείας. Έβγαλα το δερτίο την Πέμπτη, την Κυριακή με βάλε μέσα. 3-0 και τα 3 εγώ. Είναι δύο μουγκοί στις Αργυράδες που στο ποδόσφαιρο ακολουθούσαν. Λοιπόν, αού. Ήρθαμε μετά μέσα στις Αργυράδες, μπήκαμε στο καφενείο εκεί πέρα μέσα να πιούμε κάτι. Ναι. Και ο κόσμος πολλής. Μαγαλιάζαν όλοι που δεν είχαν δει. Ο ήρωας, ναι, έτσι.
Και αυτοί οι δύο μουγκοί, όλο με μία στην πόρτα, αού, αού. Πες μου ότι μιλήσαν οι μουγκοί, να μου φύγουν και τα μαλλιά. Μιλήσαν οι μουγκοί και τους είπανε, αυτός είναι που είναι εκεί πέρα. Και ήρθανε και μαγκαλιάζανε και ακόμα άλλο, τι να σου πω. Δηλαδή και γκολτζής και γιατρός, όλα τα έχεις κάνει. Όλα. Λοιπόν, για πες μου μία ανάμνηση που σου έχει μείνει από τότε, κάτι που θυμάσαι πολύ έντονα. Ή μια ωραία στιγμή, κάτι, πες μου. Κοίτα να δεις. Όταν έκλαψες που δεν πήγες στην αναγέννηση Άρτας. Γιατί δεν πήγες Ήρθε ο πρόεδρος της Άρτας με τον προπονητή στα Δραγωτινά, εκείνα τα χρόνια. Τότε ήταν δύσκολες οι καταστάσεις και ο πατέρας μου δεν μ' άφησε. Ενώ ήταν εκεί το συμβούλιο και λέει θα τον πάρουμε να τον δοκιμάσουμε. Ήταν ο δάσκαλος. Πόσο χρόνο ήσουν? Ήμουνα 22. Ήταν ο δάσκαλος στο Μαραθιά, ο οποίος ήταν από την Άρτα και με έβλεπε στις Αργυράδες. Και τελικά δεν πήγες? Και ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και δεν με έδωσε ο πατέρας μου. Και εγώ δεν έφυγα να πάω να κάνω δουλειά πάει και τέτοια. Πάει καριέρα. Και έρχεται με τον τουφέκι και με βαράει τουφεκιά με αλάτι. Ποιος? Κάτω που κάναμε φιλικό στο χωριό μου. Γιατί δεν πήγα να κάνω δουλειά. Ορίστε. Επειδή χόλιασα. Έχουμε και αυτά. Πολλές ιστορίες. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Πάμε να δούμε τη συνέχεια του αγώνα. Σιγά, μάνατζερ. Μάνατζερ. Πες την ιστορία που μπήκε στο 85ο λεπτό και χάνει η Λευκή 2-0 και έρχεται 2-2 το μάτς. Εντάξει, ναι, και τα δύο, ναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα να δούμε τι θα κάνουν τα παιδιά σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κουρή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έρθει και συνέχεια. Έχει να πει κι άλλες, έχει να κάνει κι άλλες εξομολογήσεις. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με την αναμέτρηση και την νίκη της Λευκύμης κόντρα στην Κοζάνη. Αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 2610-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266-10-44-444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter, ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter.
Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο Polymarket. Χειροποίητος καναπές γωνία με δυνατότητα επιλογής διαστάσεων και χρωμάτων από 840 ευρώ. Άνετη πολυθρόνα με βελούδινη υφή από 195. Ντουλάπα δίφυλη από 145. Καναπές κρεβάτι γωνία από 450. Καρέκλα μεταλλική από 35 ευρώ. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης MediaStrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Από σήμερα μπορείς να κοιτάς τα αστέρια κάθε βράδυ. Αυτό εκεί ποιο αστέρι είναι? Ο Πολικός Αστέρας. Είναι ένα σταθερό σημείο πάνω από τον ορίζοντα. Και επειδή δεν αλλάζει ποτέ θέση, ξέρεις ότι όπου κι αν πας, αυτό θα σου δείχνει πάντα το δρόμο για το σπίτι σου. Όλοι χρειαζόμαστε ένα σταθερό σημείο να στηριχθούμε. Στην Τράπεζα Πειραιώς αυτό προσφέρουμε. Ένα στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για πάντα. Το σταθερό σημείο που μας δείχνει το δρόμο για το δικό μας σπίτι. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Οι τηλεπικοινωνίες και η σωστή δικτυακή υποδομή κάθε επιχείρησης και κάθε κτηρίου είναι σήμερα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. Η Advanced Integrated Communication από το 1997 παρέχει κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις, έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων σε επώνυμες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Ασύρματα δίκτυα, τοπικά δίκτυα, τηλεφωνικά κέντρα, υποδομές δικτύων, συστήματα παρακολούθησης, ξενοδοχειακές λύσεις τεχνολογίας. ΑΕΚ. Μελετάμε και υλοποιούμε έργα που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Τώρα και με e-shop aik.gr. Γραμμή εξυπηρέτησης 210-2209-582. ΑΕΚ. Advanced Integrated Communication. Δίνει λύσεις απλοποιώντας την τεχνολογία. Τα νέα παγωτογλυκά Σεμιφρέντο ήρθαν από την Κροκάν Πατισσερή. Μπουγάτσα, πορτοκαλόπιτα, προφιτερόλ, μιλφέι, εκμεκ καϊμάκι, τσίσκεικ με κανταΐφι, τσίσκεικ με καραμέλα, τσουρέκι με πραλίνα. Κροκάν Πατισσερή. Τα γλυκά μας παγωτά. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην Expo Corfu 2022 στο νέο λιμάνι Κέρκυρας από 19 έως και 21 Μαρτίου. Κροκάν Πατισσερή. 26610-34200 και 6936-778403. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Η Χορέκα Waynet. Αποτελεσματικό δίκτυο διαχείρισης αποβλήτων ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφέ. Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου ανέπτυξε έξυπνες υποδομές και υλοποίησε σύγχρονες μελέτες με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη συλλογή αποβλήτων, τη βέλτιστη διαχείριση του υπάρχοντος στόλου, τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την ελαχιστοποίηση της όχλησης των κατοίκων και τη συμβολή στη δημιουργία μιας καθαρής και πράσινης Κέρκυρας. Χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο? Για νέο έργο, για ανακαίνιση, για βλάβη, τον χρειάζεσαι τώρα? Φίλε πελάτη, ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Κέρκυρας ενημερώνει. Μην εμπιστεύεστε άτομα που δεν σας επιδεικνύουν την ηλεκτρολογική τους άδεια. Θεωρήσε συνυπεύθυνος. Αν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, η σίγουρη και ασφαλής εργασία, μην ψάχνεις άλλο. Μην ψάχνεις αλλού. Και θυμήσου, εμείς οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι δεν παίζουμε με τις ζωές σας και τις ζωές των παιδιών σας. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 266-10-25-567. Επιδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση του σπιτιού μου. Δεν το πιστεύω! Πίστεψέ το! Κέλα στο Ιδρώ για να ενταχθείς εύκολα και απλά στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 με διπλό μπόνους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εξοικονόμησε ενέργεια και χρήματα. Αναβάθμισε ή τοποθέτησε νέα σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα θέρμανσης ψύξης, ενεργειακής αυτονόμησης, ηλιακά, φωτοβολταϊκά, θερμοπρόσωψης. Ιδρώ! Σίγουρα, εύκολα και απλά.
Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 2610-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιος σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλολογίες και πάμε σε έναν αγώνα απίστευτο. Η Λευκή με αντιμετώπισε την ομάδα της Κοζάνης σε 10 πόντι. Χώριζαν βαθμολογικά τις δύο ομάδες. Η Λευκή με πήρε την νίκη. Εύστοχο πέναλτι, το οποίο κέρδισε και εκτέλεσε ο Λούκα Μπουλάτοβιτς. Ευκαιρία και για άλλα γκολ προς το τέλος του αγώνα. Φάσεις, γκολ και δηλώσεις στο θέμα που ακολουθεί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο Λευκύμης για την αναμέτρηση της Κερκυριακής ομάδας κόντρα στην ομάδα της Κοζάνης. Συνέχεια με τον Γρηγοριάδη. Γρηγοριάδης ψάχνει τις επιλογές, θέλει να δώσει τον Γεωργακόπουλο, θα διώξουν προσωρινά οι παίχτες της Κοζάνης. Ο Γεωργακόπουλος θα επιχειρήσει να σου θα κοντράρει στα σώματα των παικτών της Κοζάνης. Θα κερδίσει ο Ιορδανίδης υπό την πίεση του Κατσέλη. Γρηγοριάδης για να διώξει εκεί που βρίσκεται ο Χαστράτσο. Έχει σηκώσει το σημαίακι ο βοηθός στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Λευκύμη, Κοζάνη, 0-0. Έχουμε πει ότι οι παίχτες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Οι ομάδες διεκδικούν τους βαθμούς βεβαίως. Δεν θέλουμε τραυματισμούς και δεν θέλουμε και καυγάδες. Μπακάλης θα κάνει τη σέντρα με στόχο το Γρηγοριάδη. Κερδίζει την μπάλα ο Κατσουλίδης. Μπουλάτοβιτς. Μπουλάτοβιτς θέλει να ανέβει υπό την πίεση του Ψιάνου. Μπάλα φτάνει στο Γαστεράτο. Γαστεράτος θα κάνει ένα σουτ, θα κοντράρει στα σώματα της Κοζάνης στο 11ο λεπτό. Λευκύμη Κοζάνη 0-0. Να δούμε το κόρνερ για την Κερκυραϊκή ομάδα. Χωρίζουν 11 βαθμοί τις δύο ομάδες βαθμολογικά. Η Κοζάνη έχει 32, η Λευκύμη έχει 21. Αλλά έχουμε δει πολλές ανατροπές με ομάδες που βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία, από ομάδες που θέλουν τις νίκες. Μπουλάτοβιτς. Κόρνερ για την Λευκύμη με τον Λούκα Μπουλάτοβιτς. Σηκώνεται. Κάνει το σουτ, διώχνει η Κοζάνη. Έδιωξε με κεφαλιά ο παίχτης της Κοζάνης. Αλέξανδρος Καραγιάννης από την ομάδα της Κοζάνης. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι κόντρα στην δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας. Η Λευκύμη πήρε την νίκη με πέναλτι. Τελικό αποτέλεσμα 1-0.
δημιουργήθηκαν εντάσεις, δημιουργήθηκαν διάφορα μετά τους παλμούς, τη διεκδίκηση της νίκης. Είναι πολύ σημαντικό κάθε παιχνίδι για οποιαδήποτε ομάδα, είτε είναι στην πρώτη είτε είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Λίγα λόγια για την αναμέτρηση σήμερα. Νομίζω ότι η βαθμολογική διαφορά που είχατε με τη Λευκή, αυτή οι 11 πόντοι, δεν φανήκαν σήμερα στο γήπεδο. Εγώ έχω αντίθετη άποψη από εσάς. Φάνηκε διαφορά των δύο ομάδων στο γήπεδο. Φάνηκε ποιος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η αντίπαλη ομάδα μας περίμενε στο μισό. Δεν θέλω να αναφερθώ και πολύ στο αγωνιστικό κομμάτι. Κάποιοι πιστεύω δεν μας αφήνουν να πάμε εκεί που αξίζουμε. Μας στερούμε πολλά πράγματα. Φάνηκε και σήμερα με έναν ύπαρκτο πέναντι και μια απευθείας, μάλλον δεύτερη κίτρινη κάρτα, ότι μείναμε και με 10 παίκτες. Εμείς από εκεί και πέρα το παλέψαμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει και πού θα πάει η κατάσταση. Μας στερούν πολλά πράγματα που αξίζουμε. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η χρονιά? Έχετε έναν όμιλο δύσκολο και εσείς και όλες οι ομάδες βέβαια. Έχετε το κορονοϊό, έχετε διάφορα προβλήματα. Είναι πολύ περίεργη αυτή η χρονιά? Είναι για όλες τις ομάδες, για όλες τις κατηγορίες τους ομίλους μάλλον δύσκολο το πρωτάθλημα. Βλέπουμε σε όλους τους ομίλους είναι πάνω κάτω στους 3-4 βαθμούς παίζεται η πρώτη θέση. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε πέρα από το να παλέψουμε. Μένουν 5 παιχνίδια. Αρχίζει γεννωμένες από το επόμενο παιχνίδι που είναι και το ντέρμπι της κορυφής. Θα το παλέψουμε. Ευελπιστώ να μην μας στερήσουν και εκεί πράγματα και να αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Πώς είναι να φοράς τη φανέλα μιας ιστορικής ομάδας με πάρα πολλούς τίτλους στο ενεργητικό της και με πάρα πολλές σημαντικές στιγμές? Είμαι πολύ χαρούμενος, μπορώ να πω, γιατί είναι και μια υγιέστατη διοίκηση. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει ένα σχέδιο, μπορώ να πω, για να βοηθήσει και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η διοίκηση είναι πάρα πολύ καλή. Ευελπιστώ να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Να δούμε το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Ιορδανίδης. Ιορδανίδης θα κάνει την εκτέλεση. Κεφαλιά από τον παίκτη της Κοζάνης. Πιάνει το κεφάλι του γιατί είναι άστοχη η κεφαλιά του. Περνάει λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Γκάκου. Ο Σερσέμις ήταν αυτός που έκανε την κεφαλιά για την Κοζάνη. Στο 13ο λεπτό. Γρηγοριάδης, ο Ρογκόνης προσπαθεί να την ελέγξει, τη δίνει στον Μπακάλι. Μπακάλις, Ψιάνος, Ιορδανίδης κερδίζει την μπάλα ο Πανταζής. Αστεράτος τη διεκδικεί, τη δίνει στον Μπουλάτοβιτς. Μπουλάτοβιτς τη στρώνει για τον Γεωργακόπουλο, αλλά περνάει λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Σε κύπελα, σε πρωταθλήματα. Πάμε να δούμε τώρα κόρνερ για την κερκυριακή ομάδα με τον Λούκα Μπουλάτοβιτς. Μπουλάτοβιτς θα κάνει την εκτέλεση. Θα μπει εκεί η πόδια, θα μπουν ο Μπακάλης, θα διώξει μετά την απέκρουση του Κυριακίδη. Θα επιμείνει ο Μπουλάτοβιτς, θα κερδίσουν οι παίκτες της Κοζάνης, θα διώξει ο Κοστούλας. Πάμε να δούμε τη συνέχεια στην εκτέλεση του κόρνερ, ο Στέργιος Ψιάνος με το νούμερο 6 για την ομάδα της Κοζάνης. Ψιάνος θα κάνει την εκτέλεση. Θέλει να διώξει. Πρώτος πήγε με κεφαλιά ο Λαμτσάη. Η μπάλα διώχνεται από τον Σερσέμι. Διώχνει ο Πουλημένος. Μπάλα για την Κοζάνη με τον Πάλα. Πάλας για τον Ψιάνο. Ψιάνος θα κάνει την προσπίση στον Λαμτσάη. Θα δώσει στον Παπαργυρίου. Θα γυρίσει για να κάνει το σουτ ο Κοστούλας στο 22. Πάνω για τις Κορομπόκες, η Λευκύμη μετά από ένα πολύ μικρό διάλειμμα που έκανε από το σερί νικών που είχε, επέστρεψε πάλι στις θετικές εμφανίσεις, αντιμετώπισε μια δύσκολη ομάδα, δεύτερη στο βαθμολογικό πίνακα της γαμαθηνικής κατηγορίας, αντιμετώπισε την Κοζάνη και μάλιστα είχε την ευκαιρία και για άλλο τέρμα πέραν του εύστοχου πέναλτι, κυρίως τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Λίγα λόγια για το παιχνίδι σήμερα. Δεν έχει να πω κάτι. Η ομάδα μας ήθελε το παιχνίδι και νομίζω ότι από την αρχή της χρονιάς
Είμαστε σαν το Bruce Willis με το Die Hard. Έτσι, πολύ σκληροί αν πεθάνουν. Έχουμε γυρίσει όλα τις σειρές που έχει, δεν ξέρω πόσα ήταν, 5-6. Το ίδιο συνεχίζουμε. Και απλά καλούμαστε να δείξουμε αυτό το πρόσωπο μέχρι το τέλος της χρονιάς, γιατί αλήθεια είναι την προηγούμενη εβδομάδα η προπόνησή μας ήταν εντός εισαγωγικών υποτονική. Δηλαδή κάπου θεωρήσαμε ότι αφού έχουμε βρεθεί και αρκετά πάνω από τη ζώνη, ότι θα συνεχίζαμε έτσι εύκολα χωρίς προσπάθεια τα νικηφόρα αποτελέσματα και ευνηδιαστήκαμε. Πάντως έχουμε μια ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε φυσικά και να, αν δεν είμαστε καλοί, να χάσουμε και από οποιαδήποτε ομάδα. Το γεγονός ότι η Λευκή με χρειάστηκε να κάνει μόνο μία αλλαγή, ότι δούλεψε όλη τη βδομάδα κυρίως για το παιχνίδι αυτό και γι' αυτό τον αντίπαλο κόντρα στην Κοζάνη, φάνηκε. Δηλαδή ήταν πολύ θετικά τα δείγματα σήμερα για την κυριακή ομάδα. Ναι, αλλάξαμε και τη διαταξή μας για να αντιμετωπίσουμε την πολύ καλή ομάδα της Κοζάνης. Νομίζω ότι είχαμε προσαρμοστεί και δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι Κοζάνη ουσιαστικά να κάνει μία τελική στο τέρμα με ένα σουτ που πήγε πάνω στον Μάρκο. Και ένα παράλληλο γύρισμα. Μιλάμε για μια εξαιρετική ομάδα που παίζει σε υψηλότερη ένταση από τις υπόλοιπες του ομίλου, με πάρα πολύ καλούς παίκτες, προπονητικό επιτελείο πλούσιο και καλό. Οπότε νομίζω ότι η αποστολή μας ήταν αρκετά δύσκολη. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ανταπεξήλθαμε πάρα πολύ καλά και εγώ θα σας θυμίσω και στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 2-3 μεγάλες ευκαιρίες και άλλες που ήμασταν λίγο διστακτικοί στον τρόπο ή, να το πω διαφορετικά, δεν κάναμε ακριβώς αυτό που έπρεπε, που είχαμε δείξει με ποιο τρόπο θα κάνουμε την αντεπίθεσή μας στο 2-1 και δεν δημιουργήσαμε και άλλες συνθήκες για να έχουμε ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή, οι παίχτες χάρηκαν, φώναζαν, αγκαλιάζονταν. Νομίζω ότι ξέσπασαν με έναν τρόπο και απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο και για το γεγονός ότι κερδίζει το ένα βαθμούς και πιο κοντά στο στόχο. Ναι, βλέπετε ότι έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια για την παραμονή. Όλα τα παιδιά νομίζω ότι θέλουν να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία. Υπήρχε μια μεγάλη ένταση γιατί καταλαβαίνετε ότι παίζαμε με αυτή την ομάδα και βλέπετε ότι ισοβαθμούν τρεις ομάδες στη γραμμή, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια μεγάλη ένταση γιατί δεν έχουμε περιθώριο να χαρίσουμε βαθμό σε κανέναν. Όποιος θέλει να μας κερδίσει θα πρέπει να έρθει να πολεμήσει περισσότερο, να τρέξει περισσότερο, να είναι και πιο τυχερός και αν καταφέρει κάτι να πάρει από αυτή την ομάδα. 5 αγώνες τελική. Έτσι δεν είναι, δεν είναι. Ας πω αλήθεια ότι δεν βλέπω κανένα ως τελικό, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει. Γιατί και να, δηλαδή σήμερα ωραία, τελικός. Mm-hmm. Ο τελικός δεν έχει διάρκεια. Έτσι, άρα είναι ένα παιχνίδι που μας δίνει τα απαραίτητα, αν θέλετε, όχι δυνατότητα, αέρα, αν θέλετε, να μπορούμε να πάμε με λιγότερη πίεση, να αγωνιστούμε με την ίδια όμως ένταση και μεγαλύτερη στο επόμενο παιχνίδι. Παρότι δύσκολες καιρικές συνθήκες, το φοβόμασταν σήμερα και ο κόσμος έδωσε το παρόν και γέμισε το γήπεδο και ο καιρός μας έκανε τη χάρη τελικά. Παρότι υπάρχουν δύσκολα σημεία στο γήπεδο που υπήρχε αρκετό νερό, νομίζω ότι όλα πήγανε καλά. Ναι, το γήπεδο ευτυχώς είναι και αρκετά καλό. Έβρεχε μία μέρα σερή και πάρα πολύ νερό και χαλάζει πριν τον αγώνα και παρόλα αυτά ο αγωνιστικός χώρος ήταν πολύ καλός, όμως αφού μου δίνετε την ευκαιρία, νομίζω ότι κάποια στιγμή πάει τρίτος χρόνος, θέλει μία φροντίδα, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα, γιατί είναι αμαρτία να χαλάσει ένα γήπεδο αυτής της ποιότητας που έχει ο Νότος. Και ακόμα περισσότερο είναι ότι στην Κέρκυρα νομίζω ότι δεν έχουμε ούτε πολλά γήπεδα σε καλή κατάσταση, ούτε μας δίνει τη δυνατότητα να 2-3 χρόνια να μπορούμε να αντικαθιστούμε το ΝΤΑΠΤΑ. Ψιάνος. Ψιάνος θέλει να κάνει την παλιά μας στόχο τον Κοστούλα. Τον εμποδίζουν οι παίκτες Λευκύμης, Μπουλάτοβιτς, Γεωργακόπουλος, Λαμτσάι. Μπουλάτοβιτς, ανεβαίνουν οι παίκτες. Μπουλάτοβιτς, Κατσέλης θέλει να κερδίσει την μπάλα, τον σταματάει ο Κατσουλίδης. Πάουλ για τους φιλοξενούμενους με το σφύριγμα του κυρίου Χρονά. Θα ακουμπήσουν την μπάλα οι παίκτες της Κοζάνης.
Να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Παπαργυρίου. Παπαργυρίου, Ψιάνος, κοντά στην μπάλα. Τώρα το σφύριγμα, ο Παπαργυρίου θα κάνει την εκτέλεση πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκάκου στο 24. Υπό την πίεση των παικτών της Λευκύμης. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Δούμε το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Σηκώνεται η μπάλα, πρώτος στην κεφαλιά ο Πάλας. Η μπάλα είναι για τη Λευκύμη με τον Ματσοβίλα. 33ο λεπτό. 0-0 το σκορ. Ματσοβίλα, εκεί που είναι ο Γαστεράτος, σηκώνεται να πιάσει την κεφαλιά. Ο παίκτης Κοζάνης, Αστεράτος, διεκδικεί ο Μπακάλης, Λαμτσάη, θα κάνει την παλιά και τον Μπουλάτοβιτς, Λούκα Μπουλάτοβιτς, απέναντί του Παπαργυρίου. Κοντράρει στα πόδια των παίκτων της Κοζάνης, Κωστακιώτης, θα κάνει ένα σούτ και θα περάσει δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Κυριακίδη. Ο Λούκα Μπουλάτοβιτς θα είναι ο εκτελεστής του φάουλ για την Λευκύμη. 35ο λεπτό. 10 λεπτά για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια της, του πρώτου μέρους αναμέτρησης. Φάουλ για τη Λευκύμη με τον Μπουλάτοβιτς. Μπουλάτοβιτς. Κάνει το. Θα βγει. Θα βγει ο Κυριακίδης και θα μπλοκάρει την μπάλα πριν προλάβει ο Πουλημένος να την ακουμπήσει με το κεφάλι. Χρυσόδουλος Γαστεράδος για την ομάδα της Λευκύμης. Πολύ σημαντική νίκη, πολύ σημαντικό το τρίποντο για την κερκυριακή ομάδα απέναντι στην Κοζάνη. 1-0 το τελικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι ο Γαστεράδος έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά και μάλιστα στη βασική δεκάδα για την κερκυριακή ομάδα. Λίγα λόγια για την αναμέτρηση. Ήσασταν κοντά να πετύχετε κι άλλο γκολ σήμερα, ιδίως στα τελευταία λεπτά. Ναι, ο αντίπαλος ανέβηκε πολύ στο τέλος αφού έχανε. Έπρεπε αναγκαστικά κάτι να κάνει. Εμείς ακολουθήσαμε το πλάνο από την αρχή. Όλη τη βδομάδα δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Ξέραμε ακριβώς τι θα αντιμετωπίσουμε. Και ακολουθήσαμε το πλάνο κατά γράμμα και ξέραμε ότι θα πετύχουμε ένα γκολ και θα πάρουμε την νίκη. Εντάξει, ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Είναι μια σημαντική νίκη σίγουρα. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα και έχουμε δρόμο. Στο προηγούμενο παιχνίδι σταμάτησε ένα σερή νικών για τη Λευκύμη. Επιστρέψατε όμως δυναμικά στις θετικές εμφανίσεις μετά τη σημερινή εμφάνιση. Άρα, στόχος είναι στα 5 να απομείνετε τα παιχνίδια όσους βαθμούς μπορείτε. Ο στόχος της ομάδας είναι η παραμονή. Σίγουρα πρέπει κάθε παιχνίδι. Να πηγαίνουμε για την νίκη τώρα εδώ που είμαστε. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Δύσκολη μέρα, υποψία βροχής, αλλά ο κόσμος έδωσε δυναμικό παρόν, πάντα σας στηρίζει. Ναι, σίγουρα. Έχουμε πολύ δύναμη με τον κόσμο και τον ευχαριστούμε πάντα που βρίσκεται στο γήπεδο και μας υποστηρίζει. Και στα μέσα και στα έξω έρχεται και είμαστε ευγνώμονες για τον κόσμο. Σε Σέμι, θα δώσει κοντά στο Ρογκόνι. Ρογκόνι θέλει να ανέβει υπό την πίεση του Γιώργου Κακόπουλου. Μπάλα στον Ψιάνο. Θα γίνει η σέντρα Κατσουλίδης και στην αγκαλιά του Γκάκου η μπάλα. Στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπήκαμε στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης. Λευκύμη, Κοζάνη 0-0. 40 λεπτά στο δημοτικό στάδιο Λευκύμης. Χωρίς σκορ. Να δούμε το φάουλ που θα εκτελέσει ο Μπουλάτοβιτς για την ομάδα της Λευκύμης. Μπουλάτοβιτς. Μπουλάτοβιτς, σηκώσει την μπάλα, δεν μπόρεσε ο Κωστακιώτης, η μπάλα διώχνεται, στο 40, Ψιάνος, περιμένει την άδεια του διαιτητή για να δώσει συνέχεια, 42 λεπτά έχουν συμπληρωθεί στον αγωνιστικό χώρο, 0-0 το σκορ και Στέργιος Ψιάνος πίσω από την μπάλα. Ψιάνος, ακούει το σφύριγμα. Τείχος από Μπουλάτοβιτς και Κωστακιώτη. Ψιάνος, μπάλα περνάει από όλους. Διώχνεται από τον Πουλημένο. Ανεβαίνει ο Καραγιάννης υπό την πίεση του Ματσοβίλα. Καραγιάννης θέλει να κάνει την παλιά για τον Ιορδανίδη. Τρέχει ο Κωστακιώτης. Κωστακιώτης διώχνει.
νομίζω ότι δεν θα μπορέσει ο Πάλας να συνεχίσει. Ήδη κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια και έχουμε την αλλαγή για την ομάδα της Κοζάνης. Να δούμε το σούτ από τον Ιορδανίδη, κοντράρει στα σώματα των παικτών της Λευκύμης. Κυνηγάνε και την Πάπια να βγει από τα περιμετρικά σημεία του γηπέδου. Κόρνερ για την ομάδα της Λευκύμης. Κόρνερ για τη Λευκύμη, είναι κοντά στον Γαστεράτο. Επιστρέφεται η μπάλα. Θα γίνει παλιά, δεν θέλει ο Γιωργακόπουλος να πιάσει την κεφαλιά και ο Πουλημένος κάνει ένα σουτ που αλλοιώνεται. Συνέχεια με τον Παπαργυρίου. Παπαργυρίου για το πλάγιο. Παπαργυρίου, ο Κωστάκιος είναι αυτός που θα διώξει την μπάλα, η οποία φτάνει στον Κοστούλα. Ανεβαίνει ο Ψιάνος, κάνει την παλιά υπό την πίεση του Κωστακιώτη στο 58. Μπακάλης. Ψιάνος. Ψιάνος. Κάνει την παλιά, θα διώξει ο Γρηγοριάδης, έχει σηκώσει σημαία και ο βοηθός. Παναγιώτης Ματσόβιλα από την ομάδα της Λευκύμης αντιμετώπισε την Κοζάνη, τη δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου γάμα εθνική κατηγορία. Νίκησε 1-0 τελικό σκορ, παρότι στα τελευταία λεπτά φάνηκε ότι θα μπορούσε να πετύχει και άλλο γκολ η κερκυριακή ομάδα. Το περιμένατε τόσο δυνατό το παιχνίδι? Σίγουρα το περιμέναμε τόσο δυνατό. Όλη η εβδομάδα δουλέψαμε πάνω σε αυτό το παιχνίδι, το θέλαμε πάση θυσία. Mm-hmm. Το πετύχαμε, πήραμε τις βαθμούς που του θέλαμε και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι. Πόσο δύσκολο ήταν μετά το σερί που σταμάτησε στο προηγούμενο εκτός έδρας παιχνίδι, επιστρέψατε σήμερα στις νίκες. 5 παιχνίδια απομένουν και νομίζω ότι θέλετε μόνο θετικούς βαθμούς. Σίγουρα, εντάξει, κάναμε ένα κακό αποτέλεσμα την προηγούμενη αγωνιστική. Σήμερα δείξαμε ότι δεν τα παρατάμε και θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Ο κόσμος? Ο κόσμος είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας. Τον ευχαριστούμε που μας στηρίζει και προχωράμε. Συνέχεια με τον Παπαργυρίου. Μπάλα στον Ψιάνο. Ψιάνος. Πιότζης θα δώσει τους συμπαίκτες του, θα κερδίσει ο Γρηγοριάδης. Ο Μπακάλης τώρα κατόχος της μπάλας, πάει για να πιέσει ο Λαμτσάη. Παπαργυρίου, σηκώνει την μπάλα Παπαργυρίου, διώχνει ο Γρηγοριάδης με κεφαλιά. Συνέχεια για την ομάδα της Λευκύμης με τον Μπουλάτοβιτς. Λούκα Μπουλάτοβιτς, οδηγίες από τον Παναγιώτη Κορομπόκη στους παίκτες του. Μπουλάτοβιτς. Μπουλάτοβιτς θα κάνει την εκτέλεση, Γρηγοριάδης θα προλάβει την μπάλα, θα γλιστρήσει ο Γρηγοριάδης, Ερσέμης. Καραγιάννης κάνει την παλιά στην αγκαλιά του Γκάκου, η μπάλα πήγε ο Μπακάλης για να πιέσει περισσότερο. Κοιτάξτε τι έγινε στο Λούκα Μπουλάτοβιτς που έτρεξε γρήγορα απέναντι στον Κυριακίδη και την ανατροπή του. Και την ανατροπή του από τον παίκτη της Κοζάνης που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Ο κύριος Χρονάς έχει δώσει πέναλτι. Περιμένουμε εναγωνίως. Ο κόσμος στην κερκίδα έχει σηκωθεί όρθιος για να δει το πέναλτι του Μπουλάτοβιτς. Λούκα Μπουλάτοβιτς απέναντι στον Κυριακίδη. Τώρα θα γίνει εκτέλεση. Σκοράρει ο Λούκα Μπουλάτοβιτς. Ο Λούκα Μπουλάτοβιτς σκοράρει στο 70. Κάνει το 1-0. Ο Λούκα Μπουλάτοβιτς.
και ξεσηκώνει τον κόσμο. Ψιάνος. Εκεί που είναι ο Γαστεράτος και ελέγχει. Ελέγχει ο Γαστεράτος, θα κάνει την παλιά για τον Γεωργακόπουλο. Είναι πολύ δυνατή. Είναι πολύ δυνατή, ελέγχει ο Κυριακίδης. Στο 72. Πανταζής. Μπάλα στον Γαστεράτο. Ο Γαστεράτος θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά για τον Μπουλάτοβιτς. Βγαίνει ο Κυριακίδης. Δεν συγκρατεί την μπάλα ο θερματοφύλακας της Κοζάνης. Μπουλάτοβιτς. Μπουλάτοβιτς θα κάνει το σουτ. Θα λιωθεί η μπαλιά του από τα σώματα της Κοζάνης. Δεν προλαβαίνει την μπάλα. Ο Ψιάνος για τον Κατσουλίδη. Κίνος για τον Μπιότζη. Καραγιάννης. Καραγιάννης για τον Παπαργυρίου. Αλλά φτάνει και διώχνει ο Γκάκος. Διώχνει ο Γκάκος το σουτ του Μπιότζη στο 84. Σφύριγμα συνέχειας από τον κύριο Χρονά. Ματσοβίλα. Στόχο το Γεωργακόπουλο. Σηκώνεται για την κεφαλιά όπως και ο Ρογκόνης. Πάει στην μπάλα ο Παπαργυρίου υπό την απειλή του Γαστεράτου. Κωστακιώτης κερδίζει την μπάλα, δίνει στο Γαστεράτο. Ο Γαστεράτος τη σηκώνει για τον Μπουλάτοβιτς. Δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε. Πραγματικά μια στιγμή, μια ευκαιρία. Γκάκος για να δώσει τη συνέχεια. Είμαστε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Αθλητική Ένωση Λευκύμης. Κοζάνη. Το σκορ είναι 1-0 με τον Μπουλάτοβιτς. Γαστεράτος κάνει ένα σουτ. Να είναι μπροστά απέναντι στην δεύτερη της βαθμολογίας ομάδα της Κοζάνης. Πάνω! Κοιτάξτε τι έγινε με την ευκαιρία του Γεωργακόπουλου. Απίστευτη φάση στο 92. Και έχουμε τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Χρονά. Αθλητική Ένωση Λευκύμης, Κοζάνη, 1-0 με εύστοχο πέναλτι του Λούκα Μπουλάτοβιτς στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Κυρίες και κύριοι, οι αθλητικές έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.